Εδώ είμαστε. Εντάξει, προφανώς και η διαδικασία που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις της προφυλάκης αυτή είναι. Mm. Προφυλακίζεται, πάει στον εισαγγελέα, την αφήνει, δεν την αφήνει ελεύθερη κτλ. Όπως και να έχει πάντως, όταν υπάρχει θάνατος, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα για την ασφάλεια στο εσωτερικό των φυλακών. Ήταν η ύποπτη φυγή η κυρία αυτή. Όχι, τέλος πάντων. Μάλλον θα ήταν η ύποπτη φυγή, φαίνεται, γι' αυτό έπρεπε να την προφυλακίσει. Λοιπόν, πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο καμιά φορά σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Και να κοιτάμε το μείζον. Κοιτάμε, κρυβόμαστε συνεχώς πίσω από το δάχτυλό μας στην Ελλάδα. Yeah. Συνεχώς. Και κοιτάμε το δεντράκι. Δεν βλέπετε τι γίνεται πίσω, το χάος. Λοιπόν, Σίλβια Κλιμάκη, ειδήσεις εν συντομία. Έλα, Σίλβια. Καλή σας μέρα και πάλι. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ιδιαίτερα φορτωμένη πρωινίζεται η εβδομάδα που ξεκινά για τη νέα κυβέρνηση εν ώψη της έλευσης των στελεχών της Τρόικα και εν μέσω πιέσεων από την Ευρώπη για την εφαρμογή των αποφάσεων της 27ης Οκτωβρίου. Με την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων αρχίζει σήμερα η διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση. Τέσσερις επιστολές με διαφορετικό περιεχόμενο που θα βεβαιώνουν την αποδοχή των όρων και των μέτρων της 27ης Οκτωβρίου ζητάει η Τρόικα. Όπως δηλώνει στην Καθημερινή της Κυριακής ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Τη θέση του ότι η συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι συγκυβερνά με το ΠΑΣΟΚ θα επαναλάβει σήμερα, σύμφωνα με προφορίες ο Αντώνης Σαμαράς στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα φαίνεται να βιάζονται να οδηγηθούν σε εκλογές. Όσο οι εξελίξεις τρέχουν σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα έπρεπε να δεσμεύονται για το χρόνο των εκλογών, δήλωσε στην τηλεόραση του Sky ο καθηγητής Ιστορίας και Οικονομικών Θεωριών του Tufts University, Μιχάλης Ψαλιδόπουλος. Εντός της ημέρας αναμένεται ότι ο Ιταλός εντολοδόχος πρωθυπουργός Μάριον Μόντι θα ανακοινώσει τα ονόματα των μελών της νέας κυβέρνησης. Υποστήριξη για την επιλογή του κύριου Μόντι για την πρωθυπουργία εξέφρασαν τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επίσπευση της μεταρρύθμισης της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί η Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters, η γερμανική κυβέρνηση επιθυμεί την περιορισμένη τροποποίηση της συνθήκης προκειμένου να ασκείται μεγαλύτερη επιρροή στα κράτη που δεν πειθαρχούν στους δημοσιονομικούς κανόνες. Ενδεχόμενη κατάρρευση του ευρώ θα ήταν καταστροφική, προειδοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, καλώντας την Ευρώπη να ενεργήσει άμεσα για να υποστηρίξει το ενιαίο νόμισμα. Την αντίθεσή της στη διακοπή της ηλεκτροδότησης στα άτομα με χαμηλό εισόδημα που δεν πληρώνουν την εισφορά στα ακίνητα, επαναλαμβάνει η Γενόπ ΔΕΗ. Κλείνουν τα τέμπη από σήμερα στις 6 το πρωί και στις 25 Νοεμβρίου λόγω έργων καθαρισμού και συντήρησης. Η κυκλοφορία θα απαγορεύεται για όλο το 24ωρο και θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές. Για την τέταρτη αγωνιστική της Α1 μπάσκετ ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 92-65 το Περιστέρι στο σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Γεια σου, Σιλβία, καλημέρα. Έχουν χιούμορ μερικοί, έτσι. Ναι, ναι. Μας λείπει ο Παπανδρέου, λέει ένας φίλος. Κάτω το μήνυμα. Θα το κρατήσει, έκανα εδώ και το τηλέφωνό σου. Μπράβο. Λοιπόν, κυρία Χριστίνα Σούζη, για ελάτε λίγο. Για πέρασε μέσα, Χριστίνα, πέρασε μέσα. Σε θέλουμε, έλα μέσα, έλα μέσα. Έλα μέσα και περίμενε τώρα να απολογηθεί. Κάτσε εκεί. Εδώ είναι, πού να πάω. Κάτσε και την απολογία σου. Βρέχει στην Κρήτη, χιονίζει στην Κρήτη, στα βουνά επάνω. Αλλού που αλλού άλλο χιονίζει. Έχει 9 με 10 μποφόρ. Για δείξε. Χιόνιζε στην Πάνιθα. Χιόνιζε. Πότε. Εχθές και το βράδυ. Και το πήρε και έφυγε, έτσι. Τώρα έχει σταματήσει. Α, ωραία. Άρα θα δούμε λίγο χιόνι εκεί με τις φωτογραφίες μας έδειξες πριν. Τις φωτογραφίες είναι πραγματικές και είναι χθεσινές. Τι ώρα χθες. Παιδιά. Το μεσημερό απόγευμα. Ο φίλος ο Δημήτρης θα μου πει τι θα μου γράψει ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί άλλα βλαχοπαραγιώτη που είναι στην Πάνιθα αυτή την ώρα. Το πήρε ο αέρα στο χιόνι τα 10 και το πήγε παραπέρα. Α, δηλαδή αν πάμε παραπέρα το βρούμε. Στον πάθη. Άμα βρείτε χιόνι στην πάρη θα στηρίξτε μου. Τι έγινε βρε Άννα, καλημέρα. Έλα Άννα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, θα με πάρει σε λίγο αέρας. Βλέπεις πουθενά βρήκες χιόνι.
Χιόνι, όχι, δεν έχει. Ορίστε. Πρέπει όμως να σας πω ότι εδώ και 45 λεπτά βρέχει. Ναι. Ρίχνει αυτό το ψηλόβροχο το οποίο κατά διαστήματα γίνεται χιονόνερο και φυσάει πάρα πολύ. Με δυσκολία μπορούμε κι εμείς να σταθούμε εδώ έξω. Να σου πω, έχει ανέβει ψηλά ή σε χαμηλά. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε έτσι όπως βλέπουμε τώρα. Α, στο τελεφέρι, ποιο σα είπε ότι έχει χιόνι στο τελεφέρι, ρε παιδιά. Ούτε χθε είχε. Μέχρι το καζίνο και δεν έχει χιόνι. Έχει μόνο ψηλά στο βουνό, λίγο στην κορυφή. Ανέβηκε μέχρι επάνω, ρε παιδί μου, για περίμενε. Ανέβηκες. Ανέβηκα μέχρι το καζίνο. Τίποτα. Επάνω. Δεν έχει χιόνι. Έχει μόνο στην κορυφή του βουνού. Ορίστε, κυρία, αν μπορείτε τώρα να δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας. Το βλέπω, το βλέπω. 1200 μέτρα είναι το πάθος. Αν μπορείτε να το διακρίνετε. Έχει, ναι, έχει. Είναι 1200 το καταφύγιο. Της οροσειράς από αυτή την πλευρά που το βλέπουμε εμείς. Φυσάει πολύ, βλέπω. Ωστόσο, μπορείτε νομίζω να το καταλάβετε κι εσείς. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά. Ναι, ναι, φυσάει πάρα πολύ και δεν είναι περίεργο αν σε λίγη ώρα δούμε και λίγο χιόνι. Εντάξει, ρε παιδί μου, ψηλά θα ρίξει. Ναι. Χιονού. Ναι, γιατί η βροχή κατά διαστήματα μετατρέπεται σε χιονόνερο. Κάνει κάποια διαλύματα, σταματάει η βροχή, σταματάει ο αέρας, ξαναξεκινάει. Μάλιστα. Ωστόσο, εντάξει, έχει πάρα πολύ κρύο εδώ. Λοιπόν, πήγαινε στα μάξι γρήγορα και μπορείς να πας να πιεις ένα καφέ με την άδεια της εκπομπής. Ναι. Για 5 λεπτά και μετά να επιστρέψεις στην εργασία. Καφέ. Καλημέρα, γεια σου, Άννα. Καφέ, σίπουρο, ό,τι θες. Καλημέρα. Γεια, άλλα τον καιρό, Χριστίνα μου. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε λοιπόν βροχή ή χιονόνερο από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα στα ανατολική στερεά Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κρήτη, Δωδεκάνησα, αυτό που σας έλεγα και πριν, έχει και καταιγίδες, μπορεί να είναι και έντονα τα φαινόμενα και πράγματι χιονίζει στα Λευκά Όρη και στα βουνά της Κρήτης απάνω. Έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Τώρα οι άνεμοι βεβαίως έχουμε ακόμα 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Από το βράδυ θα αρχίσουν σιγά σιγά να εξασθενούν και αύριο το πρωί πιστεύω ότι θα έχει ακόμα απαγορευτικό. Στη συνέχεια θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Μέχρι 9 λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα, 12 στα ανατολικά υπηρετικά και 14 με 16 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία. Στην Αττική συννεφιά, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και λίγα χιόνια στην Πάρνηθα. Ψηλά βέβαια, δεν εννοώ κάτω. Μέχρι το Μενίδη να φτάσουν τα χιόνια. Ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Ναι. Και μέχρι 10 στον νότιο Εβοϊκό και τα ανατολικά οι άνεμοι, 12 το μεσημέρι, η θερμοκρασία 11 με 12 στην Αθήνα. Εντάξει, τα βόρεια θα είναι χαμηλότερη βέβαια, 3 με 4 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη θα βγει και ήλιος με κρύο, 9 βαθμούς το μεσημέρι. Αρχικά από το ύψος ανατολικής Θεσσαλίας και κάτω και αύριο ασθενείς τοπικές βροχές. Θα περιοριστούν στις Κυκλάδες. Αυτά που μας λες εδώ, Χριστίνα, τα λες και στους αρμόδιους. Γιατί ευνηδιάζονται, μαθαίνω. Έλα ρε παιδιά, αφού η μετεωρολογία έχει. Δεν άκουσες στη Θεσσαλονίκη. Το άκουσα. Ευνηδιάστηκε ο μηχανισμός. Έπεσε χιόνι και ευνηδιάστηκαν. Ναι. Χειμώνας είναι. Λέω, ξέρω. Γι' αυτό είναι εδώ οι μηχανισμοί, για να ευνηδιάζουν. Για να ευνηδιάζουν στην Ελλάδα, ναι. Νοέμβρης μήνας. Στο Πήλιο να μη χιόνιζε, αφού το λέγαμε. Θα χιονίσει τα βουνά. Ναι, ναι, ακριβώς. Όλοι, όχι μόνο εγώ δηλαδή. Εκεί δεν ευνηδιάζονται πάντως. Στο Πήλιο, στο Καρπενήσι, στην Καρδίτσα πάνω στα χωριά μας. Εκεί ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν, βέβαια ξέρουν. Οι βροχές θα σταματήσουν γενικά την Τετάρτη και θα εξασθενήσουν και άνεμοι. Θα μείνει το 6 και τοπικά 7 βέβαια, αλλά κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ο ίδιος καιρός Πέμπτη και Παρασκευή. Αυτά. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο πια. Μάλιστα. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε, κυρία Σούζη. Με την Πάρνηθα που με κάνατε ρεζίλη, κύριε. Στρατή, αμέσω θέλει να κριτική στην αξιταξία. Θα πάω εγώ να τη διώξω, να τη βγάλω προς την έξοδο, γιατί δεν βλέπω να φεύγει. Yeah, δεν βλέπω να φεύγει. Την πάτησε τώρα με το χιόνι και δεν θα κάνει κριτική στην εκπομπή. Λοιπόν, ουρά στη ΔΕΗ. Όλοι αυτοί θα πάνε να πληρώσουν. Όχι. Όλοι αυτοί, όπως θα μας πει ο Γιώργος Τσελίκας, έχουν πρόβλημα με το λογαριασμό. Γιατί 9 στις 10 περιπτώσεις. Περισσότερα τετραγωνικά και λοιπά. Το γνωστό. Γιώργο Τσελίκα, καλημέρα. Γιώργο. Καλημέρα, και πάλι είμαστε αριστείδες εδώ στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ. Όπως βλέπετε από εδώ και 20 λεπτά, ουρές. Ναι. Ουρές γιατί έχει πολλά ταμεία. Τι γίνεται, υπάρχει ένα αλαλούμ τον τελευταίο καιρό. Γιατί αφενός το ΤΑΠ των Δήμων μαζί με τα δομημένα, με δεδομένες επιφάνειες δεν συμπίπτουν. Ναι. Και ειδικά αυτό παρατηρείται, παιδιά, στα εκτός σχεδίου. Τέλος σχεδίου. Λογικά, λόγω. Ναι, αλλά από τη ΔΕΗ τι τους λένε τώρα, Γιώργο, γιατί υπάρχει η εκτίμηση ότι θα πρέπει να πληρώσεις την πρώτη δόση και αν υπάρχει λάθος να πας να το διορθώσει ο Δήμος ή η ΔΕΗ όπου πας. Ο Δήμος, όχι η ΔΕΗ, και Δήμο, να σου έρθει στον επόμενο. Στο Δήμο πας. Στο Δήμο. Γιατί σου δίνει περιθώριο 50 μέρες. Ναι, ακριβώς. Οπότε έχεις την να πας εκείνη. Αλλά είναι παιδιά μια σειρά από γραφειοκρατίες. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί τώρα έχουν πληρώσει ή έρχονται για τη διόρθωση. Πρώτη δόση, όχι, εδώ είναι αμυγός να πληρώσει ταμεία εδώ. Ταμεία. Και σε διάστημα 5 μερών θα πάνε για διευκρινήσεις. Πάντως είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε και αν γίνεται στην Ελλάδα, υπάρχει αυτή η φοβερή ταλαιπωρία κάθε φορά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν φτάνει που πληρώνει ο κόσμος δηλαδή τώρα. Τραβάει και αυτή την ουρά εδώ. Πρέπει να χάσει και μια-δύο μέρες για να κάτσεις εκεί να πληρώσεις. Πάσχοντας, διαμαρτύρεται κανείς ήσυχος, τους βλέπω πάντως, Γιώργο. Τι να κάνει, να πληρώνουν. Κύριε, παιδιά, αφού το ρώτησα μερικούς, μου λένε τι να κάνουν, θα πληρώσουν, μου λέει. Προφανώς.
Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, για να δούμε στους υπεύθυνους για αυτή την κατάσταση. Καλώς τα παιδιά. Ξεκινάμε κύριε Μπεμπλίδη και κύριε Σταϊκούρα. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, αυτό το πράγμα πάντως, κύριε Μπεμπλίδη και κύριε Σταϊκούρα, ας ξεκινήσουμε με αυτό. Αυτό το πράγμα, όποιο μέτρο και αν λαμβάνει η κυβέρνηση, δίκαιο, άδικο, έτσι, ή όποια κυβέρνηση, όποιο μέτρο, να περιλαμβάνει και ένα στοιχείο ταλαιπωρίας, πότε θα το γλιτώσουμε? Πάντα, πάντα, πάντα. Πότε δηλαδή θα είμαστε με έναν τρόπο οργανωμένοι έτσι ώστε τουλάχιστον να μετρήσει ταλαιπωρία ο κόσμος? Μπορώ να καταλάβω. Τόσο διαλυμένη δημόσια διοίκηση πια. Ενός κράτους, ναι, που δεν λειτουργεί, ενός κράτους που ταλαιπωρεί τον πολίτη, ναι, που δεν παράγει και δεν προσφέρει υπηρεσίες, ναι, κύριε Μπεμπλίδη, στον πολίτη. Να το, αυτά είναι να τα το λέμε εμείς για απ' έξω, να το λέμε. Δομικά και παθογενή στοιχεία του ελληνικού κράτους. Δυστυχώς εμφανίζονται καθημερινά, πρέπει να τα αντιπαλέψουμε, πρέπει να γίνουν μεγάλες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στο κράτος. Όλο σε αυτό έχουν... είμαστε πάντως, κύριε Μπεμπλίδη. Αυτό είναι αλήθεια. Θα και αυτό... πρέπει, θα και πρέπει. Και αν... κύριε Σταϊκούρα, δηλαδή, τώρα που είστε περισσότερο. Να κάνω όμως μια σύντομη παρατήρηση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κ. Υπουργός. Θα προσθέσω όμως ότι είναι και αποτέλεσμα έλλειψη σχεδιασμού του κράτους. Διότι για το συγκεκριμένο μέτρο στο οποίο μιλάμε, δύο μήνες πριν, η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έλεγε ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει τέτοιος νόμος και δεν μπορεί η ΔΕΗ να χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο. Άρα, όταν δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός στην πολιτική και με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτές οι δυσλειτουργίες του κράτους, έχουμε το αποτέλεσμα που είδαμε σήμερα. Λοιπόν, τώρα κύριε Μπεμπλίδη, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το νέο κυβερνητικό σχήμα. Το οποίο, εντάξει, για τον κύριο Παπαδήμο, θετικές γνώμες και τα είδαμε και στον Γκάλοπ κλπ. Αλλά όλοι επέκριναν το πολυμελές σχήμα, ένα σχήμα μαμούθ που δεν συνάδει με την κρισιμότητα της περίοδου. Ένα σχήμα σχεδόν 50 ατόμων. Πώς σχολιάζετε αυτό? Κύριε Οικονόμου, θα μπορούσα να το σχολιάσω με δύο λέξεις: μικρό και ευέλικτο σχήμα. Ναι. Θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμα και ένα ανέκδοτο αυτό. Πραγματικά το μήνυμα που στέλνει είναι ένα μήνυμα πολύ, θα το χαρακτήριζα αρνητικό στην ελληνική κοινωνία σε μια περίοδο εντάσεων, μεγάλης κρίσης που περίμενε με ελπίδα και προσδοκία. Πώς το λέτε, γιατί θα έξω. Σχήμα περισσότερο ευέλικτο, λιγότερο δυσκίνητο. Αλλά λέω, μήπως το λέτε αυτό επειδή μείνατε έξω από το σχήμα? Όχι, θα σας πω. Εγώ καταρχήν δεν αποδέχτηκα. Και γιατί μείνατε? Θα σας πω, Γερίτζε. Καταρχήν πρέπει να πω ότι μόνο να δει κανείς το μικρό και ευέλικτο σχήμα στο Υπουργείο Άμυνας, αυτό το σουρεαλιστικό κυριολεκτικά σχήμα, πραγματικά δημιουργεί προβληματισμούς για το μέλλον. Φοβάμαι, εύχομαι να διαψευστώ, αλλά φοβάμαι ότι θα προκαλέσει εσωτερικές αντιφάσεις, εκρήξεις και συγκρούσεις. Όλο αυτό το σχήμα. Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική τουλάχιστον περίοδο, για να μπω στην μεταπολεμική περίοδο, έχουμε ένα σχήμα δυσκίνητο στο Υπουργείο Άμυνας. Μετά την, και εδώ θέλω να αναφερθώ και προσωπικά, να μου επιτρέψετε, μετά τη λυσαλία πραγματικά επίθεση μερίδας της Νέας Δημοκρατίας και της ακροδεξιάς κατά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εναντίον μου, βλέπουμε σήμερα να τρέχουν, να σπέβδουν οι προστάτηδες δυνάμεις στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, προφανώς για λόγους πελατειακούς, προφανώς γιατί συνδέονται με τον προνομιακό τους χώρο, ουσιαστικά να συμμετάσχουν στο νέο αυτό σχήμα. Μήπως θα μου προκαλεί θλίψη. Και επειδή με ρωτήσατε και επί του προσωπικού, κύριε Λυριτζή, εγώ αρνήθηκα να συμμετάσχω στην κυβέρνηση όπως μου είχε προταθεί. Γιατί αρνήθηκα? Αρνήθηκα να συμμετάσχω στην κυβέρνηση υπό τον κύριο Πετσάλικο, όπως μου είχε προταθεί ως αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης. Γιατί διαφώνησα, με όλο το σεβασμό και τη φιλία που έχω προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πετσάλικο, διαφωνούσα με αυτή την υποψηφιότητα και βεβαίως διαφωνούσα με όλη αυτή την διαπραγμάτευση και τη συναλλαγή που έγινε. Πιστεύω στο επόμενο σχήμα με τον κύριο Παπαδήμο σας έγινε πρόταση? Όχι. 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 Γιατί, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί υπήρξε αυτή η λυσαλαία επίθεση σε εσάς? Κοιτάξτε, γιατί έσπασα, κύριε Οικονόμου, υποσυστήματα. Δεν εξυπηρετούσατε συμφέροντα, δεν δεχόσατε πιέσεις, γιατί? Έσπασα υποσυστήματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υποσυστήματα που είχαν δημιουργηθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Από την εποχή Τζοχατζόπουλου μέχρι την εποχή Μεϊμαράκη. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, καλούμουν να διαχειριστώ
και να αντιμετωπίσω σκελετούς στις τελευταίες 15 ετίες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο ελληνικός λαός πρέπει να τα μάθει αυτά. Θα τα πείτε. Γιατί ακόμα είναι. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα τα πείτε. Θα τα πω στην πορεία. Γιατί ακόμα και σήμερα, παρά τα δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν έχουν λυθεί κορυφαία ζητήματα εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί αυτά φταίνουν αυτά τα υποσυστήματα που είπατε. Αυτά τα υποσυστήματα. Τα οποία τρώνε λεφτά. Λειτουργούν οριζόντια. Λειτουργούν οριζόντια και δεν όχι μόνο στον τομέα των εξοπλιστικών προγράμματων. Ξέρετε ότι είχα ξεκινήσει τη διαδικασία να ελεγχθεί το πόθεν έσχες όλων των πρώην στρατιωτικών οι οποίοι μετήχαν σε επιτροπές εξοπλιστικών προγραμμάτων από το 1996 μέχρι σήμερα. Αυτό τους ταρακούνησε. Κατήργησα τα απόρριτες δαπάνες εκατομμυρίων της στρατιωτικής ηγεσίας. Ξέρετε ότι είχε την ευκαιρία η στρατιωτική ηγεσία να κάνει παιχνίδι, και το λέω πολύ καθαρά, κύριε Λυρητζή, να κάνει παιχνίδι με συναδέλφους σας δημοσιογράφους. Με διάφορα. Τι εννοείται, με μαύρο χρήμα. Με delivery boys δημοσιογράφους. Λεφτά, τους δίναν λεφτά. Διαμεσολαβητές στον ευρύτερο χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προμήθειες, αλλά. Όχι στις προμήθειες. Είστε υπουργός. Στις αγορές βιβλίων, στην προνομιακή σχέση. Είχαν ενδιάμεσους δημοσιογράφους. Βεβαίως. Ο χώρος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αφού το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτά δεν τα δημοσιοποιείτε να τελειώνει κουβέντα. Ορισμένοι δημοσιογράφοι. Μιλάτε για διαπιστευμένους συναδέλφους μας στο Υπουργείο. Γίνανε με περιοδικά ηλουστρασιών, γίνανε ουσιαστικά οι διαμεσολαβητές διαφόρων συμφερόντων. Και γιατί, κύριε Μπεγλίτη, εσείς ως υπουργός, αυτό δεν το καταγγείλετε δημόσια, να κατονομάσετε και τη μία και την άλλη πλευρά. Προσπάθησα όλα αυτά να τα κόψω. Προσπάθησα όλα αυτά να τα τσακίσω. Και είχα φτάσει σε ένα σημείο. Η αντικατάστασή σας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι και ένα δείγμα μη στήριξης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω, γιατί πάντα μιλάω ειλικρινά. Περίμενα μια πολιτική στήριξη. Μια πολιτική στήριξη σε μια πολιτική που ακολουθείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μια πολιτική αρχών. Μια πολιτική αξιοκρατία στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Ποτέ δεν έλαβα υπόψη μου την κομματική ένταξη ή την πολιτική προτίμηση του οποιοδήποτε μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πάλεψα ακόμα και με τα υποσυστήματα του ΠΑΣΟΚ. Ναι, στις τελευταίες κρίσεις. Σας κατηγορούν ότι ακριβώς για τις τελευταίες. Αποστρατεύτηκαν ακόμα και αυτοί που είχαν επανέλθει τον Οκτώβριο του 2009 επί ΠΑΣΟΚ δική και σας, επί δηλαδή. Πολιτικής μας ηγεσίας. Ασφαλώς. Πάλεψα. Υπουργέ, όμως σας κατηγορούν ότι. Βλέποντας και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Πριν το πείτε, Βασίλη, ένα λεπτό, μια και είστε σε αυτό με τις κρίσεις. Επειδή υπήρξε και μια φημολογία στο εξωτερικό ότι απετράπει πιθανό πραξικόπημα. Υπόθηκε αυτό. Ισχύει κάτι τέτοιο. Κύριε Οικονόμου, υπήρχαν τέτοιες δυνάμεις μέσα στο στράτευμα που μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Πρόκειται για γελιότητες. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πιστές στο Σύνταγμα και στη δημοκρατική νομιμότητα. Πρόκειται για γελιότητες που παρήχθησαν σε κυπατζίδικα γραφεία της Γαλλίας. Γιατί η λησαλαία επίθεση που έγινε την τελευταία περίοδο από τη Γαλλία και από τον πρόεδρο Σαρκοζή σε όλα τα μέτωπα είχε συγκεκριμένες στοχεύσεις. Έχει και να κάνει μέρος, με προμήθειες και αυτό. Μέρος αμυντικού υλικού. Βεβαίως, γιατί παγώσαμε τις διαπραγματεύσεις και πάγωσα τις τεχνικές διαπραγματεύσεις για τις φρεγάτες. Για να μπορούμε να τα λέμε όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Σε είστε μια σαφείς. Περίοδο που πίεζαν, για να προχωρήσει η προμήθεια των φρεγατών. Και θα αλλάζαμε όλο το πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι η επίθεση που έγινε από τα μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας, ακόμα και με αφορμή την ιδέα του δημοψηφίσματος του Γιώργου Παπανδρέου. Λύσαξαν κυριολεκτικά τα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία, σε αντίθεση με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί αυτό χαλούσε το προφίλ του Σαρκοζή, χαλούσε τη στρατηγική του εν ώψη των προεδρικών εκλογών, κινδύνευε, όπως πίστευαν, να αλλοιωθεί ή να απαξιωθεί το 3α του τραπεζικού τομέα στη Γαλλία. Να συνεχίσουμε. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Λοιπόν, και για τις κρίσεις άρα, όμως, λοιπόν, αυτά που περί πραξικοπήματος είναι κατασκευές κυπατζίδικες γαλλικές που προέρχονται από γαλλικά γραφεία. Μάλιστα. Οι κρίσεις όμως κρίθηκαν και από το εσωτερικό. Λέγοντας εκ των υστέρων πια και βλέποντας πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, μήπως το ΠΑΣΟΚ, επειδή εκεί οδηγούνταν τα πράγματα στην κυβέρνηση, στην πραγματικότητα φρόντισε με τις κρίσεις να τακτοποιήσει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων όπως το ίδιο θα ήθελε, να είναι υπό έλεγχο, δηλαδή κομματικό. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Και το δεύτερο, να επιμείνω σε αυτό, αν αυτό έπαιξε ρόλο και απομακρυνθήκατε από την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, και αν στην πραγματικότητα δεν είχατε τη στήριξη του προηγούμενου Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου. Κύριε Λυρητζή, οι κρίσεις έγιναν με τον πιο
αξιοκρατικό, διαφανή τρόπο που δεν έχει συμβεί την μεταπολιτευτική περίοδο. Οι κρίσεις ήταν τακτικές και προγραμματισμένες. Είχαν προγραμματιστεί και σχεδιαστεί από τον Οκτώβριο. Και είχαν δημοσιευθεί η ημερήσια διάταξη του Κησέα πριν ακόμα την εξαγγελία στην κοινοβουλευτική ομάδα του Γιώργου Παπανδρέου για το δημοψήφισμα και την ψήφο εμπιστοσύνης. Για μας και για μένα προσωπικά, όσα υπουργό... ότι μείνατε εκτεθειμένος, κύριε Μπεγλίτη, από όχι, τον προσωπικό. Όχι, δεν νιώθω τέτοιες πίκρες. Δεν έχω τέτοιες πίκρες. Δεν έχω κανένα τέτοιο προσωπικό αίσθημα. Είστε αλλά τα ουσιαστικά ένας από τους δύο υπουργούς. Αν εξαιρέσει κανείς τον κύριο Μόσχα, λοιπόν, κυβερνητικός εκπρόσωπος και προφανώς θα άλλαζε, είστε ένας από τους δύο υπουργούς, στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, εσείς και ο κύριος Καστανίδης, από τους βασικούς υποστηρικτές της ιστορίας του δημοψηφίσματος που απομακρυνθήκατε. Νιώθετε ότι στην πραγματικότητα δεν είχατε την πολιτική στήριξη ή πληρώσατε αυτού του είδους την πολιτική στάση? Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω τι διαπραγματεύσεις έγιναν. Μπορεί επιμέρους στοιχεία αυτών των διαπραγματεύσεων να μου έχουν περιέλθει, αλλά δεν γνωρίζω πραγματικά τι διαπραγματεύσεις. Έδωσε μάχη για εσάς ο Πρωθυπουργός, πιστεύετε? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και αυτό δεν με ενδιαφέρει, κύριε Οικονόμου. Ναι. Εγώ έχω τις αρχές μου, έχω την προσωπικότητά μου. Είμαι αυτόφωτος, παλεύω στην πολιτική. Ναι, όχι, είστε όμως στην κατηγορία των προεδρικών. Εκεί σας εντάσσουν, όπως ξέρετε. Κοιτάξτε, αυτό είναι. Και αυτό σας το ρωτάω, ξέρετε γιατί. Σε μια περίοδο... Για την επόμενη μέρα, κύριε Μπεγλίτη, διότι έρχεται η επόμενη μέρα στο Πασόκ. Σε μια έχετε περίοδο... ήδη θέμα ηγεσίας. Εσείς εδώ πρέπει να πάρετε θέση. Σε μια περίοδο, θα σας πω και γι' αυτό. Σε μια περίοδο που περισσεύει η πολιτική ανηθικότητα και υποκρισία, ήταν τιμή μου να σταθώ στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως στεκόμουν πάντα 15 χρόνια τώρα στην πολιτική και δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου, με ειλικρίνεια, με βάση τις αρχές μου, χωρίς τίθετε θέμα τώρα για τον πρόεδρό σας. Ακούστε με, θα σας πω. Έχει, το έχουν πει ήδη ένας βουλευτής, το έχει λοιπόν. Ακούστε. Και γιατί φύγα τα ανησυχούν όλα αυτά? Γιατί είχα πάντα την αξιοπρέπεια και την ετοιμότητα να τοποθετούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε την οποιαδήποτε σύσκεψη. Με τις θέσεις μου. Είναι σαν να λέτε ότι είναι άνθρωποι που δεν μίλησαν. Με τις θέσεις μου και με τις αρχές μου. Ξέρετε ότι συνάδελφοί μου άλλα έλεγαν στο Υπουργικό Συμβούλιο και άλλα έλεγαν έξω. Εγώ αυτό συνηθισμένο ποτέ... αυτό, κύριε Μπεγλίτη, το έχουμε δει. Ποτέ δεν το έκανα, ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω, επειδή μιλάμε για αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών. Θέμα Γιώργου Παπανδρέου τίθεται αυτή τη στιγμή, κύριε Μπεγλίτη? Κοιτάξτε, βιάζεστε, κύριε Οικονόμου. Δεν βιάζομαι εγώ. Εσείς βιάζεστε. Εγώ δεν είμαι στην πολιτική ως ελεύθερος σκοπευτής να βγαίνω το πρωί ή το βράδυ και να πυροβολώ. Αυτός είναι ο ορισμός της πολιτικής ανηθικότητας. Δεν το κάνω ποτέ. Ξέρω τα προβλήματα της παράταξής μας. Και πολύ περισσότερο, δεν πυροβολώ τον Γιώργο Παπανδρέου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Αντίθετα, πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου. Κύριε Μπεγλίτη, να διασφαλίσει. Είστε πολιτικό πρόσωπο. Ο Πρωθυπουργός. Μα άμα με αφήσετε, θα τα πω. Με συγχωρείτε, αλλά για να μην συζητάμε γενικώς. Ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε προφανώς υπό το βάρος κάποιες αποτυχίες. Δεν παραιτήθηκε έτσι. Λοιπόν, ασφαλώς. Δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρξει μια αποτίμηση της όλης διαδρομής. Όλα αυτά θα γίνουν. Αυτό θα έλεγα. Όλα αυτά θα γίνουν. Θα γίνουν όμως με συντεταγμένο τρόπο. Με σεβασμό στο θεσμικό ρόλο του καθενός και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου. Θα γίνουν, πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση. Εσείς αν τεθεί θέμα θα το στηρίξετε τον κύριο Παπανδρέου. Αν τεθεί θέμα Παπανδρέου. Ακούστε με. Βιάζεστε. Συγγνώμη που το λέω. Τα μίντια είπαμε είσαστε προς οφείλουν τις εξελίξεις, καλοί συνάδελφοι, κύριε Μπεγλίτη. Είσαστε καλοί δημοσιογράφοι. Προς οφείλουν και το μέλλον. Καλοί φίλοι, βιάζεστε. Στην πολιτική, σας είπα ότι εγώ δεν είμαι ελεύθερος σκοπευτής στην πολιτική. Έτσι, να πυροβολώ. Πάμε στον κύριο Σταϊκούρα. Ελάτε, λοιπόν, κύριε Μπεγλίτη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τελειώνουμε μια πρόταση. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, συντεταγμένα όμως, στην πολιτική και οργανωτική ανασυγκρότηση της παράταξής μας. Αυτό είναι το μείζον εν ώψη των εκλογών. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν, πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα, δηλαδή η δημοκρατική νομιμότητα και ομαλότητα, μάλιστα, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα δεν είναι δημοκρατία, δεν είμαστε σε φάση δημοκρατική ομαλότητα. Κοιτάξτε, βεβαίως είναι μέσα από την ψήφο εμπιστοσύνη. Νομοποιείται ευθέως, έμεσα η κυβέρνηση. Θα σας ακούω τόση ώρα, κύριε Μπεγλίτη, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Έχετε μιλήσει για συνδιαλλαγή, έχετε μιλήσει για υπουργούς που. Το ένα και το άλλο κτλ. Θα ψηφίσετε αυτή την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, θα ψηφίσω τον. Η συνείδησή σας, να σας το θέσω και αυτό. Τον Λουκά Παπαδήμο για αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Η συνείδησή σας πάει το χέρι σας να ψηφίσει μια κυβέρνηση που υπουργός είναι υπουργός του λαού και υφυπουργός είναι υπουργός του ΠΑΣΟΚ? Έχω συνειδησιακό πρόβλημα. Θα ήθελα μια διαφορετική εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων. Έχω συνειδησιακό πρόβλημα και σας το λέω πολύ ειλικρινά. Όχι, θα ήθελα μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας,
για να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Άρα, παρόλα αυτά, όμως, θα ψηφίσετε. Χωρίς, θα ψηφίσω τη γενναία προσπάθεια που πιστεύω ότι θα καταβάλει ο Λουκάς Παπαδόπουλος. Πάμε στον κύριο Σταϊκούρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Σταϊκούρα, πρώτο ερώτημα για εσάς. Βλέπω ότι πασχίζετε να δείξετε ότι δεν μετέχετε σε αυτή την κυβέρνηση. Το βλέπω τον πρόεδρό σας με μια αγωνία. Μετέχετε ή δεν μετέχετε. Συγκυβερνάτε ή δεν συγκυβερνάτε. Είστε στην κυβέρνηση, τη στηρίζετε, ναι ή όχι. Πρώτα απ' όλα να κάνω πολύ σύντομο σχόλιο, το οποίο είναι γέφυρα προς το ερώτημά σας. Ναι. Πράγματι, από τις εξελίξεις προέκυψε μια ανακούφιση στον ελληνικό λαό και νομίζω μια πρώτη διέξοδος, μια κάποια προοπτική. Ναι. Θα ήθελα να διακρίνω την επιλογή στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ένα πρόσωπο με κύρος, εμπειρία και γνώση, η καλύτερη μεταξύ των εναλλακτικών επιλογή αυτή τη στιγμή, από τη σύνθεση της κυβέρνησης, η οποία πράγματι είναι πολυπληθής, η πολυπληθέστερη μετά το 1984, αποτέλεσμα συμβιβασμών και το υπενήχθηκε και ο κ. Υπουργός εσωτερικών ισορροπιών και στο ΠΑΣΟΚ εν πόλεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι, και έρχομαι τώρα στον πυρήνα του ερωτήματός σας, να στηρίξουμε ειλικρινά αυτή την κυβέρνηση. Να μην θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών, διότι πολλοί θέτοντας αυτό τον πύχη πολύ ψηλά, είναι βέβαιο ότι αυτή η κυβέρνηση σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί είναι μια μεταβατική κυβέρνηση ειδικού σκοπού, θα αποτύχει. Άρα τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει την απόφαση που προέκυψε από την 26η Οκτωβρίου στην Ευρώπη, να ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό μετά από την πρόταση για δημοψήφισμα του προηγούμενου Πρωθυπουργού που ήταν ατυχέστατη, να ενισχύσει την σταθερότητα και την ομαλότητα στο εσωτερικό και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως είναι και οι λιμένες αποφάσεις. Αυτό το διάστημα, κύριε Σταϊκούρα, στηρίζουμε ειλικρινώς αυτή την κυβέρνηση. Στηρίζετε ή συμμετέχετε. Διότι θα παίρνετε αποφάσεις. Στηρίζουμε ως αυτή Νέα Δημοκρατία. Αυτή η κυβέρνηση, τέσσερις μήνες είναι, τρεις, πέντε, όσους μήνες είναι μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Θα πάρει αποφάσεις. Και είμαστε σαφείς, νομίζω. Είπαμε ότι τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Θα πάρετε αποφάσεις για τους ταξιτζίδες. Θα πάρετε αποφάσεις για το άνοιγμα των υπολείπων επαγγελμάτων. Θα πάρετε αποφάσεις που μπορεί να είναι και το φορολογικό μας το Γενάρη νομοσχέδιο. Θα πάρετε αποφάσεις για την μείωση του δημοσίου. Θα πάρετε αποφάσεις για το ξεκίνημα των αποκρατικοποιήσεων. Σας λέω αυτά που τρέχουν και που είναι και μέσα, θα είναι και στον προϋπολογισμό κτλ. Θα πάρετε αποφάσεις, θα κάνετε. Έχετε εκφράσει διαφορετική άποψη για το πολυνομοσχέδιο. Καταψηφίζοντας το πολυνομοσχέδιο πρέπει να. Δύο μήνες. Αυτά που καταψηφίσατε θα τα ψηφίσετε τώρα στον προϋπολογισμό, ας πούμε, στον Νοέμβρη και θα τα εφαρμόσετε ή θα κρατήσετε μια στάση πρώτα απ' όλα να παρατηρητή των εξελίξεων. Από το βασικό ζήτημα. Το βασικό ζήτημα είναι η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Μάλιστα. Αυτή είπαμε ότι πρέπει να την ψηφίσουμε, είναι αναπόφευκτη. Ωραία. Και είναι αναπόφευκτη διότι η έκθεση βιωσιμότητας αποδεικνύει ότι χωρίς καινούριο δάνειο και χωρίς κούρεμα το ελληνικό χρέος είναι μη βιώσιμο. Ωραία. Και εξαιτίας του δημοψηφίσματος. Μισό λεπτό. Θα έρθω στα μέτρα. Και εξαιτίας του δημοψηφίσματος διακινδυνεύονταν και η θέση της χώρας μέσα στην Ευρωζώνη. Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε ότι ο όρος αναπόφευκτο είναι τουλάχιστον ατυχής. Γιατί για τα αποτελέσματα της συμφωνίας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι ατυχής, διότι ένα μήνα πριν. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Βρείτε κάποιον άλλο όρο, γιατί τον λάνσαρε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το αναπόφευκτο είναι, ξέρω, το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Όχι, αυτή είναι πραγματικότητα. Αναπόφευκτο τι, η μείωση του χρέους, δηλαδή είναι αρνητική εξέλιξη. Μα και δεν θα θέλετε να το αποφύγετε. Κάτι που θα θέλετε να αποφύγετε, αλλά δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Τι σημαίνει αναπόφευκτο τελικά, είναι. Θα σου το πω ευθέως. Η μείωση του χρέους, η έκτη. Μα αφήστε με ολοκληρώσω όμως, γιατί εγώ συγγνώμη. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι αναπόφευκτο και θα επιμείνω σε αυτό. Διότι εσείς οι ίδιοι ισχυριζόσασταν πρώτα απ' όλα ότι η αναδιάθρωση του χρέους. Έχει αρνητική δεν φόρτιση είναι, όμως δεν αυτή είναι η εκφράση που χρησιμοποιείτε. Δεν είναι θετική ματιά. Μα σας θυμίζω. Τι να κάνω, δεν μπορώ αλλιώς. Σας θυμίζω. Προφανώς δεν είναι θετικό το να κουρεύεις το χρέος κατά 50%. Η ίδια κυβέρνηση το έλεγε. Και ως Παναδρέου, και ως Παπακοσταντίνου, 100 δις. Η ίδια κυβέρνηση έλεγε, και ως Βενιζέλος, ένα μήνα πριν, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Ένα μήνα πριν, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού έλεγε ότι με την απόφαση 21 Ιουλίου το χρέος καθίσατε βιώσιμο. Και ξαφνικά άλλαξε αυτό. Γιατί άλλαξε, το λέει η έκθεση βιωσιμότητας. Γιατί η ύφεση είναι βαθύτερη από ό,τι προσδοκούσανε, διότι η κυβέρνηση ήταν ανεπαρκής. Διότι δεν γίνονται αποκρατικοποιήσεις, διότι δεν επιτυχάνε την οικονομική στόχη. Να το πούμε ευθέως. Άρα, η Νέα Δημοκρατία αισθάνεται ότι είναι στην ίδια γραμμή στην οποία ήταν πριν από δύο μήνες. Σε ό,τι αφορά την κριτική μας και τις προτάσεις μας, βεβαίως. Άλλαξε το διακύβευμα. Αλλάζοντας το διακύβευμα, οφείλαμε να υποστηρίξουμε μια μεταβατική κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Σε ό,τι αφορά τους υπάρχοντες νόμους, είναι νόμοι του κράτους, θα τους υποστηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά τα νέα μέτρα,
με βάση τις δεσμεύσεις του κ. Υπουργού, δεν υπάρχουν νέα μέτρα για το 2012. Για τα επόμενα χρόνια, εάν υπάρξουν νέα μέτρα, που πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξουν εξαιτίας της αστοχίας κυβερνητικής πολιτικής, υπάρχει περιθώριο μέχρι τα μέσα του 2012 αυτά να καθοριστούν. Άρα η επόμενη κυβέρνηση να τα καθορίσει. Εσείς φοβάστε ότι αυτό το σχήμα θα σας πλήξει εκλογικά, κύριε Σταϊκούρα, και γι' αυτό κρατάτε αποστάσεις και βλέπουμε τον πρόεδρό σας να αγωνιά γι' αυτό? Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν θα πλήξει ή δεν θα πλήξει, είναι αν πράττει το σωστό για τη χώρα. Και θεωρούμε ότι με την αλλαγή του διακυβεύματος, δηλαδή με την έκθεση βιωσιμότητας και με το δημοψήφισμα. Σωστό ήταν και πριν το αντιμνημονιακό, σωστό και τώρα. Δεν μπορεί να είναι σωστά όλα. Όταν λέτε αντιμνημονιακό, τι εννοείτε? Η Νέα Δημοκρατία είχε σηκώσει πατήρα Ρώσο, όπως ξέρουμε όλοι. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι είναι άστοχη αυτή η συζήτηση. Δεν ψηφίσαμε. Έχει να κάνει με το τι έχετε αποφασίσει να κάνετε, κύριε Σταϊκούρα. Να ολοκληρώσω λίγο. Να καταλάβετε. Καταψηφίσαμε το μεσοπρόθεσμο. Το οποίο είπαμε ότι ουσιαστικά οδηγεί σε βαθύτερη ύφεση. Δεσμευτήκαμε όμως στον εφαρμοστικό νόμο να υποστηρίξουμε εκείνες τις διατάξεις, όπως είναι αποκρατικοποιήσεις, η αξιοποίηση περιουσίας του δημοσίου, η μείωση δαπανών, που πραγματικά είναι προς σωστή κατεύθυνση για δημοσιονομική προσαρμογή. Ένα παράδειγμα. Εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να ολοκληρωθεί ή πρέπει να ολοκληρωθεί, πέστε το όπως θέλετε, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία της εφεδρείας στο δημόσιο. Η Νέα Δημοκρατία είχε τελείως διαφορετική άποψη γι' αυτό. Τι θα κάνετε? Είναι νόμος του κράτους. Ναι. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται ο νόμος του κράτους ή θα υλοποιηθεί ο νόμος του κράτους. Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται, όταν έρθει στην εξουσία, να επαναδιαπραγματευτεί εκείνες τις πτυχές του προγράμματος που έχει μια διαφορετική πρόταση. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άρα και τώρα να είμαστε κυβέρνηση, πάλι υπάρχει ένα νόμο κράτου. Δεν μπορεί να καταργήσει τα την πάντα. Την επιστολή που θα έρθει από την Τρόικα να την υπογράψει ο πρόεδρός σας, κύριε Σταϊκούρα, πρέπει να την υπογράψει? Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει δεσμευτεί για το τι έχει δεσμευτεί να πράξει. Το έχει κάνει ήδη στο παρελθόν, θα το κάνει και στο μέλλον. Θα θέλαμε να δούμε την πρόταση, αλλά εμείς πιστεύουμε. Την επιστολή που λέτε εσείς, αλλά εμείς πιστεύουμε σε μια Ευρώπη ευθύνης και αλληλεγγύης. Ευθύνης της κάθε χώρας μέλους της Ευρώπης και αλληλεγγύης όλων προς όλους. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί πολλοί βαθμοί ελευθερίας και αξιοπρέπειας στην Ελλάδα εξαιτίας, όπως το λέει και η επιστολή του Όλι Ρεν, η δήλωση του Όλι Ρεν της προηγούμενης εβδομάδος, εξαιτίας του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου. Δεν είμαστε όμως όλοι οι ίδιοι. Εμείς τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο παρελθόν, όπως είναι ο εφαρμοστικός νόμος, τις υλοποιήσαμε. Θέλουμε να δούμε την επιστολή, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει αξιοπρέπεια. Μια ερώτηση και προς τους δύο. Ανησυχείτε από την εμφάνιση του κυρίου Παπαδήμου στην πολιτική ζωή? Ως κόμματα. Φοβάστε, κύριε Μπεγλίτη, στο Πασόκ, ας πούμε, ότι μια πιθανή καλή πορεία, να το πω έτσι, θα μπορούσε να θέσει σε μεγαλύτερη αμφισβήτηση ένα πολιτικό σύστημα που έφερε τα πράγματα μέχρι εδώ? Όχι, δεν φοβάμαι. Θα έλεγα ότι ορισμένοι, όπως το παρελθόν, πίστευαν στο τέλος της ιστορίας και διαψεύστηκαν. Ορισμένοι και σήμερα πιστεύουν στο τέλος της πολιτικής και θα διαψευστούν ακόμα μια φορά. Στο τέλος του δικοματικού συστήματος με τη σημερινή μορφή της πολιτικής. Στο τέλος του δικοματισμού είναι γεγονός ότι έχουμε μια βαθιά κρίση του δικοματικού συστήματος. Πιστεύω ότι η επόμενη περίοδος θα μας βρει με κυβερνήσεις συνεργασίας. Τελειώνουν οι δικοματικές. Είναι πρόπλασμα αυτή η κυβέρνηση? Όχι, δεν είναι πρόπλασμα. Δεν είναι πρόπλασμα. Και όποιος πιστεύει ενισχύοντας αυτό το πρόπλασμα, κάνει μεγάλο λάθος. Πιστεύω αντίθετα ότι θα προχωρήσουμε στις κυβερνήσεις συνεργασίας, υπό μία όμως προϋπόθεση, και πιστεύω ότι είναι μια προτεραιότητα θεμελιώδης δημοκρατική αυτής της κυβέρνησης συνεργασίας, να αλλάξουμε το εκλογικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο. Να πάμε σε αναλογικότερη μορφή, να πάμε σε σταθερές και αξιόπιστες κυβερνήσεις συνεργασίας. Στη βάση προγραμμάτων. Και όχι βεβαίως συγκολλήσεις συγκυριακές τελευταίες στιγμές. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, γιατί τηλεφώνησε καθώς ακούγεται η συζήτηση μας ο πρώην αρχηγός του ΓΕΣ, ο κύριος Φραγκούλης, και θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Καλημέρα, στρατηγέ. Σας ακούμε, κύριε Φραγκούλη, καλημέρα. Κύριε Φραγκούλη, καλημέρα σας. Φράγκος. Α, ναι, κύριε Φράγκο. Ναι. Ελάτε, κύριε Φράγκο, σας ακούμε. Ναι, ναι. Κύριε Φράγκο. Θα ήθελα μια παρέμβαση στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Περλίτη. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, σέβομαι απόλυτα τις κρίσεις οι οποίες κάνατε. Σέβαμε απόλυτα το κριτήριό σας, όπως χαρακτηρίσατε, αξιοκρατικές. Σέβομαι πάνω απ' όλα τους συναδέλφους οι οποίοι μας αντικατέστησαν. Για ένα πράγμα θεωρώ ότι φύγομαι άμεσα. Εάν και ποτέ ο αρχηγός στρατού, ο πρώην, ο Φράγκος ο Φραγκούλης, διέθεσε έστω και μισό δέκατο του ευρώ για να μπορέσει να δωροδοκίσει δημοσιογράφους. Κύριε Υπουργέ, θέλω αποκατάσταση. Αφορά στον κύριο Φραγκούλη αυτό που είπατε? Όχι. Καταρχήν να πω καλημέρα στον στρατηγό.
με την οποία είχα μια πολύ καλή συνεργασία και πάντα μια εκτίμηση παρά τα περί του αντιθέτου γραφόμενα και λεγόμενα. Αλλού αναφερόμενα, αλλά δεν ξέρω γιατί παρενέβη ο στρατηγός. Ναι, γιατί εθίγει, αυτό λέει. Έχει την καλημέρα μου. Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό, προφανώς. Έτσι λέει ο Υπουργός. Καλημέρα, κύριε Φράγκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα, κύριε, δεν έχουμε άλλο χρόνο για τίποτα. Καλή συνέχεια. Τίποτα, κύριε Σταϊκούρα, δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Διάλειμμα. Θα το χρωστάτε για την άλλη φορά. Είμαστε με τον Γιάννη τον Μαυρή. Και λέω σε όσους άκουσαν τη συνέντευξη, νομίζω ότι ο κύριος Βεγλίδης... είπε, άνοιξαν στόματα κανονικά. Είναι η περίοδος, δεν ξέρω, ο Γιάννης Μαυρής είναι μαζί μας, να τον καλημερίσουμε. Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Παπλικής, και βαρόμετρο. Το βαρόμετρο, λέω, για το ΣΚΑ και την καθημερινή. Αν και αυτό που καταγράφεται και στη δική σου σας δημοσκόπηση, όπως και σε άλλες, δείχνει, ας πούμε, μια ανισορροπία, να το πω έτσι, του συστήματος, το οποίο είναι σε μια φάση μετάβασης, μάλλον. Και με αποτέλεσμα να δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά σε πολιτικά πρόσωπα που παίζουν στο πολιτικό παιχνίδι να μιλάνε λίγο παραπάνω από ό,τι μιλούσαν στο παρελθόν. Έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτό, Γιάννη, περίμενε. Περίμενε λίγο, Γιάννη μου. Να πω και μια καλημέρα εδώ στα παιδιά που επικοινωνούν μαζί μας. Το λέω γιατί γυρίζουν τα μηνύματα γρήγορα και έχουν εντυπωσιαστεί από αυτά που είπε ο κύριος Μπεγλίτης. Γιατί το ρωτήσαμε τον κύριο Μπεγλίτη για το πραξικόπημα και όλο αυτό που κυκλοφόρησε. Είπε ότι ήταν μια γελία ιστορία η οποία φτιάχτηκε στα κυπατζίδικα γραφεία της Γαλλίας. Γάλλων. Ήταν ορχιστρωμένο, λέει, από εκεί όλη αυτή η επίθεση. Και το συνέδεσε απολύτως με το πάγωμα των διαπραγματεύσεων για τις φρεγάτες. Ακριβώς ήταν. Μα γι' αυτό λέμε ότι τα είπε πάρα πολύ κοντρά σήμερα. Εντάξει, πια δεν είναι στη θέση του και μπορεί νομίζω να μιλάει πιο ανοιχτά ο υπουργός. Υπήρξε και, υπήρξε και μια παρουσία στην εκπομπή από τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στις κατηγορίες, τον κύριο Φράγκο. Στρατηγό, τον κύριο Φράγκο, ο οποίος. Εθίγει από αυτά που έλεγε ο υπουργός. Από τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας, ότι υπήρχαν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που συναλλάσσονταν με δημοσιογράφους. Δημοσιογράφους διαπιστευμένους στο Υπουργείο, οι οποίοι έκαναν, παρίστανε τα delivery boys της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για πολύ χοντρές καταγγελίες που βέβαια. Οφείλει ο υπουργός να πει και κάτι παραπάνω γι' αυτό. Τον ρωτήσαμε, τον πιέσαμε να μιλήσει και με ονόματα, διότι θίγονται συνάδελφοι, θίγονται άνθρωποι, θίγονται αξιοπρέπειες. Και ο εισαγγελέας επίσης. Καλά λέει εδώ ένας φίλος. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές του υπουργού σήμερα. Λοιπόν, επιστρέφουμε για να δούμε λίγο την δημοσκόπηση, που έχει βέβαια και τα στοιχεία που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Παπαδήμου, τη νέα κυβέρνηση κτλ. Ναι. Αλλά καταγράφει νομίζω μια πολύ μεγάλη σαφήνεια ένα σκηνικό που διαλύεται. Αποσυντήθεται. Αποσυντήθεται. Να πω καταρχήν ότι η έρευνα ξεκίνησε πριν την παραίτηση της κυβέρνησης. Σταμάτησε, ξανάρχισε με νέο δείγμα κατά τη διάρκεια και έχει αποτυπώσει. Φτάσαμε τα 1.700 άτομα δείγμα συνολικά. Επομένως, έχουμε αποτυπώσει όλη τη διαδικασία αναγκαστικά, διότι τα γεγονότα ήταν τρομακτικά. Προσπαθήσαμε να παρακολουθήσουμε. Όλη την εξέλιξη των πραγμάτων. Και πιστεύω ότι αποτυπώνει την επίδραση αυτών των γεγονότων. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά συμπεράσματα προφανώς σε πάρα πολλά επίπεδα. Βεβαίως, δεν μπορούσαμε να μην εντάξουμε στην έρευνα και τα περισσότερο συγκυριακά στοιχεία, τα πρόσωπα, τις επιλογές. Ασφαλώς. Που βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, αυτό δημιουργεί μια μεροληψία, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι η γενική εικόνα, ιδίως συγκρίνοντας το πριν και το μετά, μας δίνει μια φωτογραφία της στιγμής. Για να δούμε μία-μία λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με τη δημοτικότητα του κυρίου Παπαδήμου, έτσι, ναι. Του νέου Πρωθυπουργού. Η δημοτικότητα του κυρίου Παπαδήμου είναι θετική πλειοψηφικά, όμως
Υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που εγώ προσωπικά θέλω να είμαι αντικειμενικός να κάνω. Δηλαδή. Εάν πάρουμε σαν σημείο αφετηρίας και το θεωρήσουμε πρωθυπουργική δημοτικότητα που είναι, έτσι, του νέου πρωθυπουργού, εάν συγκρίνει κανείς με τις δημοτικότητες των τριών τελευταίων πρωθυπουργών μετά την εκλογή τους, δηλαδή Σιμίτη το 1996, Καραμαλή το 2004 και Παπανδρέου το 2009, που ξεκινάγαν από το 85%, 79 και 82 ο κύριος Παπανδρέου, βλέπουμε ότι είναι περίπου στα 2/3. Άρα είναι σχετικά χαμηλότερη. Ναι, και εκείνη ήταν ευθεία αναφορά σε αυτό που ψήφισε ο πολίτης. Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι ακριβώς αυτή η σημασία του εκλογικού αποτελέσματος και της αντιπροσωπευτικής διαδικασίας δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλο τρόπο. Αυτό νομίζω. Συνεργασία κομμάτων και τα λοιπά. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Νομίζω έχει σημασία. Επίσης, θα πρέπει να δει κανείς και άλλους δείκτες που αφορούν. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η δημοτικότητα, είναι, θα το δούμε στη συνέχεια, είναι η εμπιστοσύνη και είναι και η γνώμη για την ίδια την κυβέρνηση που σχηματίστηκε, που έχουν μεγάλες διαφορές από αυτό το ποσοστό. Εδώ βλέπουμε πώς μεταφράζεται κομματικά αυτή η δημοτικότητα. Ναι, έτσι, το στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχει μία αυξημένη επιρροή στους θετική γνώμη στους ψηφοφόρους των τριών κομμάτων της συγκυβέρνησης, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Λαός, από 69% στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, 61% στους ψηφοφόρους του Λαός και 56% στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν υπάρχει αποδοχή του κ. Παπαδήμου στους ψηφοφόρους της αριστεράς, δηλαδή τους ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος, 38%, 4/10, και στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι χαμηλότερη. Έτσι. Μάλιστα. Πάμε στη δημοτικότητα του κ. Πετσαλικού. Ναι, που ήταν άλλο πρόσωπο. Στην έρευνα ξεκινήσαμε μετρώντας τον κ. Παπαδήμο. Στη συνέχεια εντάξαμε την δημοτικότητα του κ. Πετσαλικού, η οποία βλέπετε ότι δεν είναι αρνητική. Και στη συνέχεια, όταν εξέλιπε η προοπτική Πετσαλικού, επαναφέραμε την δημοτικότητα του κ. Παπαδήμου. Βλέπουμε όμως ότι η επιλογή του κ. Πετσαλικού θα είχε προφανώς καταλυτικά αρνητικά αποτελέσματα, προκύπτει και από τη δημοτικότητα, δεν έχει τη συσπήρωση και που... Και με τόσο πόλεμο που δέχτηκε Γιάννη και να είχε κανένα ήχος, θα είχε πέσει. Και νομίζω ότι η αντιπαράθεση των δύο προσώπων δείχνει ακριβώς τη διαφορά και τη διαφορετική δυναμική που θα αναπτυσσόταν στην... Για να δούμε το ζήτημα εμπιστοσύνη τώρα που λοιπόν, νομίζω αυτό... Η εμπιστοσύνη... δεν ξέρω τι βλέπουμε. Στον κύριο Παπαδήμο, για τη διαχείριση των προβλημάτων της οικονομίας. Okay. Η εμπιστοσύνη είναι η ερώτηση που χρησιμοποιούμε στα βαρόμετρα που κάνουμε ειδικά για τα οικονομικά και για το μνημόνιο. Βλέπουμε ότι είναι χαμηλότερη. Είναι 45, είναι 10% παρακάτω. Έτσι. Και αντιθέτως αυξάνει και θυμίζω ότι είναι και υπό την στιγμή της του γεγονότος. Έτσι. Η έρευνα σταμάτησε την Πέμπτη, δεν περιέλαβε την εντύπωση που δημιουργήθηκε από την ανακοίνωση του σχήματος του κυβερνητικού. Των προσώπων. Είναι δηλαδή μέχρι τη στιγμή που είχαν καταλήξει τα κόμματα στην Παπαδήμου. Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι είναι και η πιο ευνοϊκή έτσι, εικόνα που καταγράφηκε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτός ο δείκτης. Για την κυβέρνηση συνεργασίας, η ερώτηση που υπάρχει στην μέτρηση για την κυβέρνηση συνεργασίας αφορά τη συγκεκριμένη κυβέρνηση συνεργασίας ή την ιδέα της κυβέρνησης. Τη νέα κυβέρνηση. Αν μπορεί αυτή η στιγμή να λύσει τα προβλήματα. Απλώς τη στιγμή που το αποφασίσαμε τη διατύπωση, γιατί έχει σημασία να το πω, δεν είναι κάτι. Έτσι, δεν ήταν ξεκάθαρο, τα συμμετάσχει και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Άρα η διατύπωση είναι η κυβέρνηση που θα υποστηρίζεται από τα δύο μεγάλα κόμματα ή και άλλα. Αν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας. Είναι εμπιστοσύνη στην ικανότητα. Και αυτό είπα και από την αρχή, από το πρώτο μου σχόλιο, είχε ακριβώς αυτό την κατάληξη, ότι συζητάμε ένα πρόσωπο που έχει αποδοχή ευρύτερη, περνάμε σε χαμηλότερη εμπιστοσύνη και καταλήγουμε στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ξαναλέω, πριν ανακοινωθούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, μάλιστα, 35%. Ακόμα χαμηλότερη. Πάμε να δούμε και κατεύθυνση της χώρας. Στην ίδια να δούμε έρευνα. Αυτό το απλό ερώτημα που λέει πώς πάνε τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εντάξει, αυτά θα πρέπει κανείς να δει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτό το δίκτυο είναι οι μεταβολές και η επίδραση των γεγονότων. Δεν έχει, γενικά παραμένει αρνητική η εικόνα και επίσης αν το συγκρίνει κανείς αυτό με αντίστοιχα μετεκλογικά, με διακυμάνσεις μετά από εκλογές, γιατί έχουμε δυνατότητα, έχουμε ιστορικά στοιχεία, πάλι η επίδραση φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μικρότερη από την επίδραση των εκλογών
που αλλάζει το κλίμα. Δεν έχουμε τέτοιο στοιχείο σε αυτή την αλλαγή της κυβέρνησης. Υπάρχει ένα 16% που είναι ικανοποιημένο από τη ζωή που ζει σήμερα. Είναι, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει, δεν είναι όλοι στο ίδιο σακί. Υπάρχει ένα ποσοστό. Υπάρχει 84% δυσαρεστημένοι. Ναι. Αυτά είναι γενικοί δείκτες. Ναι. Δεν μπορούμε να τους μη δώσουμε. Είναι το γενικό κλίμα, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Και... βλέπω εδώ και στη λειτουργία της δημοκρατίας και στη λειτουργία του κράτους, ότι δουλεύει χειρότερα ναι. και στην κοινωνική. Θα ήταν, ναι. Ξαναλέω, συνήθως βλέπουμε μετά από εκλογές μεταβολές, mm. τουλάχιστον. Και επίσης να δούμε και πόσο θα κρατήσει αυτή η επίδραση, η λεγόμενη επίδραση συσπήρωσης. Mm. Μετριέται σε εβδομάδες πόσο θα κρατήσει αυτή η συσπήρωση που δημιουργείται τώρα. Πιθανότατα να μην είναι ιδιαίτερα. Δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά. Μόλις καταλάβει ο κόσμος ότι το περιβάλλον θα είναι παρόμοιο με αυτό που είχαμε πριν, στο επίπεδο των μέτρων, έτσι. Ναι. Και της οικονομίας, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Μιλάμε γενικώς. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει επίσης και. Ναι, το είδαμε την κάρτα στην λειτουργία της δημοκρατίας. Το εδώ, είπαμε. Προσέξτε, υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο το οποίο δεν υπήρχε στις προηγούμενες. Mm-hmm. Ότι για πρώτη φορά αυθόρμητα ναι. ένα 10% στους 10 λέει δεν υπάρχει δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό είναι αυθόρμητη, δεν προβλέπεται στην ερώτηση. Mm. Εμείς ρωτάμε πόσο ικανοποιημένος είστε και η απάντηση είναι δεν υπάρχει δημοκρατία ή καταργήθηκε αυθόρμητη η δημοκρατία. Απάντηση, ένα στους 10. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε και στα του κράτους. Κοινωνική ανασφάλεια. Και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ανασφάλειας στις 89%. Ναι, δεν έχει αλλάξει προφανώς κάτι εκεί. Αυτά δεν είναι οι δείκτες ναι. αυτοί κινούνται στα. Η συμμετοχή σε απεργίες και λοιπά έχει αυξηθεί τώρα. Για έχει, αυξηθεί, έχει αυξηθεί και θυμίζω ότι αυτά τα ποσοστά βεβαίως πρέπει να προβληθούν στον. Είναι η επόμενη. Εδώ βλέπουμε. Εντάξει, είναι μια εικόνα απαξίωσης της λειτουργίας του κράτους. Mm-hmm. Αυτό προκύπτει. Μάλιστα. Και μετά είναι για τα θέματα. Συμμετοχή σε απεργίες, διαδηλώσεις. Η συμμετοχή σε απεργίες, εάν δει κανείς διαχρονικά το δίκτυο που το μετράμε κάθε μήνα, ήταν αυξημένη αυτό το μήνα. Βεβαίως, δηλαδή αναφέρεται σε αρκετά μεγάλο αριθμό ατόμων. Είναι μερικά εκατομμύρια. Μιλάμε γενικά για οποιαδήποτε μορφή κινητοποίησης. Παρ' όλα αυτά. Αυτό δεν εμφανίζεται, επειδή δεν παίρνει κεντρικά χαρακτηριστικά ή δεν mm-hmm. εκφράζεται κεντρικά πολιτικά, είναι διάχυτο κοινωνικά και γι' αυτό δεν γίνεται ίσως αντιληπτό κυρίως mm-hmm. και από τα μέσα ενημέρωσης. Πάμε να δούμε και ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας κατά τη γνώμη των πολλών. Και έχουμε βλέπω μια διαφορά εδώ. Εμφανίζεται ως σημαντικό πρόβλημα της χώρας στα κόμματα. Ναι, για πρώτη φορά. Έχει προχωρήσει πολύ αυτός ο δείκτης. Έχει ανέβει. Για πρώτη φορά. Έχει ανέβει. Τα κόμματα. Ναι, τα κόμματα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει παρατηρηθεί ιστορικά. Και αυτό είναι, και ξαναλέω, αυτός ο δείκτης είναι, αυτή η ερώτηση είναι ανοιχτή, δηλαδή δεν έχει υπόμνηση. Α. Και επομένως βλέπουμε ακριβώς το πώς αποτυπώνεται η πολιτική κρίση που βιώνουμε στη συνείδηση των πολιτών. Έτσι. Είναι τρίτο πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι τα άλλα είναι λιγότερο όχι, σημαντικά. Βέβαια, έτσι είναι και οικονομία όλα. Και ανεργία που ανεβαίνει. Ακριβώς. Ανεργία και πολιτική κρίση είναι οι μεταβολές και πάντα μιλάμε για μηνιαίες μεταβολές. Έτσι, αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Ενδιαφέρον για την πολιτική είναι η επόμενη κάρτα μας. Εδώ φαίνεται ότι αρχίζει και μετέχει περισσότερος κόσμος ή η δικιά μας. Λοιπόν, όχι, υπάρχει ένα κλίμα πολιτικοποίησης. Αυτό φαίνεται και από το ενδιαφέρον για την πολιτική. Αν και εδώ αυτή η ερώτηση έχει το εξής πρόβλημα, επειδή είναι παλιά ερώτηση, η πολιτική από πολλούς. Γίνεται κατανοητή ως επίσημη πολιτική, δηλαδή πολιτική των κομμάτων. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και εδώ υπάρχουν διακυμάνσεις mm-hmm. κατά καιρούς. Πάντως στη σημερινή συγκυρία φαίνεται αύξηση και κυρίως φαίνεται από έναν άλλο δείκτη που δεν ξέρω αν θα το δείξουμε, που τη συζήτηση για την πολιτική, mm-hmm. η οποία είναι ακόμα πιο αυξημένο. Δηλαδή εκεί, αν το 55% δηλώνει ενδιαφέρον για την πολιτική, το 85% συζητάει mm-hmm. και ίσως και καθημερινά για την πολιτική. Άρα έχουμε ένα γενικό. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το οποίο είναι σύμφυτο στην πολιτική μας κουλτούρα. Πάμε στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Τώρα, εδώ στη δημοτικότητα. Όλοι αρνητικοί έχουν, με πρώτο Παπανδρέου δηλαδή. Υπάρχει, οι μεγαλύτερες απώλειες τις έχει ο κύριος Παπανδρέου αλλά και ο κύριος Σαμαράς mm-hmm. και έχει αύξηση η δημοτικότητα του κυρίου Καρατζαφέρη και του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ναι. Αποτυπώνεται αυτό και στην πρόθεση. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε mm-hmm. από τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκλογές θέλει ο κόσμος, Γιάννη. Θέλει και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και ένα βασικό συμπέρασμα της έρευνας ότι υπάρχει 54% θέλει εκλογές σήμερα. Αυτό, άλλαξε. Έχει μια αύξηση 15 μονάδων από τον προηγούμενο μήνα. 39 πολύ μεγάλο. 39 στο 54. Επομένως υπάρχει ένα αυξημένο κοινωνικό. Το δούμε και στο επόμενο στο δίχτυ. Ναι.
Πώς φαίνεται αυτό, όντως, ανάγλυφα. Υπάρχει αυξημένο κοινωνικό αίτημα για τις εκλογές και αυτό το θέμα πιστεύω ότι βλέπετε την εξέλιξη από την αρχή του χρόνου. Έτσι, πόσο από την αρχή του χρόνου είναι αυτό. Από την αρχή του χρόνου. Λοιπόν, η πλειοψηφία θέλει εκλογές. Είναι ένα αίτημα που εκφράζεται και από κόμματα αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Και θα είναι και ένα στοιχείο, πιστεύω, σύγκρουσης το επόμενο διάστημα γύρω από την ημερομηνία των εκλογών, από την πιθανή μετάθεσή τους. Έτσι. Θα είναι σημείο τριβών το θέμα. Και μειώνεται, Γιάννη, και το ύψος της αποχής, έτσι. Έχει μειωθεί λοιπόν, αισθητά. Αυτό είναι επίσης πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Είναι θεαματική η μείωση της αποχής. Βεβαίως, η εξέλιξη αυτή που ζήσαμε, έτσι, έφερε πιο κοντά. Βλέπετε ότι από το 34 πέφτει στο 27, 7 μονάδες. Πτώση της τάσης αποχής, το οποίο εξηγεί και το εκλογικό αποτέλεσμα, μέσα ένα μήνα, η αποχή επιστρέφει στα πρώτου μνημονίου επίπεδα. Βεβαίως η συγκυρία είναι η ιονή προεκλογική. Αυτό μπορεί να σημαίνει. Γιατί έχει βάλει και μεγάλα κομμάτια του κόσμου στην πολιτική συζήτηση. Ναι, και στη σκέψη τι θα κάνω, τι θα γίνουν με τις εκλογές. Επομένως, αυτό το πράγμα είναι άτυπα, είναι προεκλογική περίοδος η έρευνα. Έτσι, και σημαίνει ότι πιθανώς τελικά στις εκλογές να μην να υπάρξει συμμετοχή μεγαλύτερη από ό,τι φαινόταν το προηγούμενο διάστημα. Για να δούμε και την πρόθεση. Πάμε στην εκτίμηση μάλλον της εκλογικής επιρροής. Λοιπόν, τώρα, η εκτίμηση της ψήφου είναι πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου. Αυτή πιστοποιεί πραγματικά ένα σημείο καμπής στο κομματικό σύστημα. Πρώτα απ' όλα έχουμε την πτώση των δύο μεγάλων κομμάτων περαιτέρω. Κάτω από το 50% είναι και οι δύο. Θα έλεγα ότι και τα τρία κόμματα τα οποία συμμετέχουν στην κυβέρνηση έχουν πτώση. Έχει μεγάλη πτώση και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Είναι στο 28,5%, η Νέα Δημοκρατία στο 19,5%. Δηλαδή αθρηστικά τα κόμματα του δικοματισμού, και αυτό είναι εκτίμηση για ψήφο, είναι στο 48%. Έτσι. Και η κοινωνική τους επιρροή, δηλαδή αν βάλουμε και τις αναποφάσεις τους, είναι κάτω από 30%. Έχει πτώσει όμως και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός από το 9 στο 8,5. Έχει θεαματική άνοδος η αριστερά. Κυρίως συνολικά. Η αριστερά αυτή τη στιγμή είναι σε πρωτοφανή, όχι για τη μεταπολίτευση, ούτε καν για την προδικτατορική περίοδο, αν πάρουμε την ΕΔΑ. Στην περίοδο μετά τον πόλεμο, είναι στα επίπεδα, θα έλεγα, της κατοχής, δεκαετίας 40. Κοντά στο 1/3 περίπου είναι του περίπου σώματος. Ίσως και παραπάνω. Αν αναθρήσει κανείς την επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει περάσει πια στο 12, έχει περάσει και το ΚΚΕ σε αυτή τη μέτρηση. 12, 11 το Κομμουνιστικό Κόμμα. 7,5 η Δημοκρατική Αριστερά με πολύ μεγάλη άνοδο. Ευτυχώς δεν ενώνονται αυτοί όλοι μαζί. Βεβαίως, να πω ειδικά για τη Δημοκρατική Αριστερά, επειδή δεν έχουμε προηγούμενα στοιχεία εκλογικής συμπεριφοράς, είναι ένα ποσοστό που δεν ξέρουμε. Είναι στο 7,5. Είναι στο 7,5. Ενώ για τα υπόλοιπα κόμματα έχουμε μια χρονοσειρά και μια γνώση της συμπεριφοράς αυτών των ψηφοφόρων. Για τη Δημοκρατική Αριστερά δεν μπορώ να είμαι τόσο σίγουρος. Έχουμε επίσης μια άνοδο των οικολόγων στο 3,5. Έχουμε μια άνοδο της Δημοκρατικής Συμμαχίας στο 2,5. Είναι στα όρια του εκλογικού, του εκλογικού ορίου. Μπορώ να δούμε και την εκτίμηση Εδρών, Γιάννη, τώρα με βάση αυτά τα νούμερα. Λοιπόν, η εκτίμηση Εδρών από αυτή η Βουλή φαίνεται. Και να πω επίσης ότι υπάρχουν και ένα 7% τα λοιπά κόμματα που είναι Χρυσή Αυγή, Ανταρσία, Άρμα Πολιτών, Κόμμα Μάνου και ούτε και άλλα πολλά μικρά κόμματα, αλλά για τα οποία είμαστε επισφαλείς να μιλήσουμε. Έτσι, τώρα, οι έδρες. Έχουμε δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο είναι η επτακομματική Βουλή, δηλαδή αυτό που προκύπτει από την, χωρίς την είσοδο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Το άλλο είναι με 8 κόμματα, δηλαδή παίρνουμε και την περίπτωση που μπαίνει η Δημοκρατική Συμμαχία. Με αυτά τα δεδομένα, σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει παραπάνω από 134 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ θα έχει από 47 έδρες έως 61. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από 27 έως 33, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός από 21 έως 26, ο ΣΥΡΙΖΑ από 30 έως 36, η Οικολόγια από 8 έως 12 και η Δημοκρατική Αριστερά από 15 έως 26. Άρα δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία και θα έλεγα ότι ίσως είναι υπερβολή, ίσως είναι υπερβολική διατύπωση, αλλά πιστεύω ότι έχουμε περάσει πια σε σημείο μη επιστροφής για τα δύο μεγάλα κόμματα. Μάλιστα, τώρα, έτσι φαίνεται. Οι επιλογές που ανοίγονται, οι προοπτικές. Ένα ακόμα, συγγνώμη. Ένα ακόμα σαν το ΠΑΣΟΚ που έχει 160 βουλευτές, να βρίσκεται όχι, 50. Θα μείνει στο 1/3. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα φάσμα προοπτικών που ξεκινάει από ένα μετεξέλιξη του δικοματισμού σε ένα διπολισμό, που θα υπάρξουν δύο μορφώματα, αλλά εξαρτάται κυρίως από τις εξελίξεις
πρώτα απ' όλα στο Πασόκ αλλά και στην Δημοκρατία. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα ακραίο σενάριο, το άλλο άκρο του φάσματος, που είναι mm-hmm. ένας, θα έλεγα, κονιορτοποιημένος πολυκομματισμός. Ένας πολυκομματισμός που δεν έχουμε ξαναζήσει στην πρόσφατη. Όχι, έχουμε ξαναζήσει σε άλλες ιστορικές περιόδους. Ναι, ακριβώς. Γιάννη, μπορούμε να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα μας, αγαπητοί θεατές. Και επιστρέφουμε. 25 έως 28 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo. Μάλιστα, λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Κάτσε ρε παιδιά, το Twitter το πρωί μας το βράδυ όλοι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το είπα θετικά το κάτσε ρε παιδιά. Θετικά, μετά, θα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Με ειδήσεις σε τίτλους, συγκεντρωμένη ειδησιογραφία. Να δούμε και τις βόμβες που έριξε νωρίτερα στην εκπομπή μας ο Πάνος ο Μπεγλίτης. Επαυτού. Γι' αυτό πρέπει να μένουν πρώην οι πολιτικοί. Μετά ανοίγει το στόμα. Όταν είναι νυν, ποτέ δεν μιλάει. Μόλις βγει απ' έξω, τα λέει όλα. Όταν είσαι υπουργός, εκτός που δεν τα λέει όλα όταν είναι υπουργός. Δεν τα κάνει κιόλας. Αντί να τα πεις όταν είσαι μέσα και να καταγγείλεις όλα αυτά τα έσχη και να κάνεις κιόλας πράξη. Στρατιωτικό ο οποίος συναλλάσσεται δολίως και δεν τον έχεις εξαφανίσει από προσώπου γης. Έλατε. Έχεις επίσης τύπους οι οποίοι οριζοντίως κινούνται για το χρήμα στους εξοπλισμούς και δεν τους έχεις διαλύσει επί τόπου. Τι να το κάνω εγώ, έχεις δημοσιογράφους οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί μέσα στα στρατιωτικά γραφεία και λιμένουν την περιοχή και δεν τους έχεις πετάξει κλωτσιδών έξω. Να πω, δεν ξέρω, γιατί πραγματικά πάντα εντυπωσιαζόμαστε από αυτό. Πάντοτε οι πολιτικοί όταν βγαίνουν εκτός παιδιάς, ανοίγει το στόμα τους και το τι λένε είναι κάτι το απίστευτο. Mm. Το ίδιο έγινε και εδώ. Πάμε να τα δούμε Θάνο λοιπόν συγκεντρωμένα όλα. Λοιπά, συμφωνώ εδώ απολύτως με το φίλο το Θάνο. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έλα Σίλβια μου, πάμε. Καλημέρα και πάλι. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις τελευταίες ειδήσεις. Ιδιαίτερα φορτωμένη προϊονίζεται η εβδομάδα που ξεκινά για τη νέα κυβέρνηση εν ώψη της έλευσης των στελεχών της Τρόικα και εν μέσω πιέσεων από την Ευρώπη για την εφαρμογή των αποφάσεων της 27ης Οκτωβρίου. Με την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων αρχίζει σήμερα η διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση. Τέσσερις επιστολές με διαφορετικό περιεχόμενο που θα βεβαιώνουν την αποδοχή των όρων και των μέτρων της 27ης Οκτωβρίου ζητάει η Τρόικα, όπως δηλώνει στην καθημερινή της Κυριακής ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Τη θέση του ότι η συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι συγκυβερνά με το ΠΑΣΟΚ θα επαναλάβει σύμφωνα με πληροφορίες ο Αντώνης Σαμαράς στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα φαίνεται να βιάζονται να οδηγηθούν σε εκλογές. Όσο οι εξελίξεις τρέχουν σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα έπρεπε να δεσμεύονται για τον χρόνο των εκλογών, δήλωσε στη τηλεόραση του Sky, καθηγητής ιστορίας και οικονομικών θεωριών του Tufts University, Μιχάλης Ψαλιδόπουλος. Γελιότητα χαρακτήρισε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky τα σενάρια για πραξικόπημα ο βουλευτής του Πασόκ Πάνος Μπεγλίτης και κατηγόρησε την κυβέρνηση Σαρκοζή και τα γαλλικά μίντια ότι κατασκεύασαν τέτοιου είδους σενάρια. Κατηγόρησε ακόμη ανώτερους αξιωματικούς ότι έκαναν παιχνίδι με διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Τέλος, διευκρίνησε πως δεν πυροβολεί τον Γιώργο Παπανδρέου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Άριστη επιλογή Παπαδήμου, κακή η σύνθεση της κυβέρνησης, δήλωσε από την πλευρά του ο Χρήστος Σταϊκούρας, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας. Εντός της ημέρας αναμένεται ο Ιταλός εντολοδόχος πρωθυπουργός Μάριο Μόντι να ανακοινώσει τα ονόματα των μελών της νέας κυβέρνησης. Την επίσπευση της μεταρρύθμισης της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters. Ενδεχόμενη κατάρρευση του ευρώ θα ήταν καταστροφική, προειδοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, καλώντας την Ευρώπη να ενεργήσει άμεσα για να υποστηρίξει το ενιαίο νόμισμα. Την αντίθεσή της στη διακοπή ηλεκτροδότησης στα άτομα με χαμηλό εισόδημα που δεν πληρώνουν την εισφορά στα ακίνητα, επαναλαμβάνει η Γενόπ ΔΕΗ.
Κλείνουν τα Τέμπη από σήμερα στις 6 το πρωί και στις 25 Νοεμβρίου λόγω έργων καθαρισμού και συντήρησης. Για την τέταρτη αγωνιστική της Α1 μπάσκετ ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 92-65 το Περιστέρι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σου, Λίδια. Καλημέρα. Μια χαρά. Μια κουβέντα πήγαμε να σου πούμε, ρε Χριστίνα. Έπεσε όλο το δίκτυο πάνω μας. Άσε το κορίτσι κάτω γιατί το πειράζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εκπλήξεις και μην αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουβέντα είπαμε, ρε παιδιά. Πώς κάνετε έτσι. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, τοπικές βροχές έχουμε αυτή την ώρα στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και από το ύψος Ανατολικής Θεσσαλίας και μετά και θα συνεχιστεί έτσι ο καιρός. Και βεβαίως το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα είναι οι βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ. Θα αρχίσουν να εξασθενούν από το βράδυ και κυρίως αύριο από το μεσημέρι και μετά που θα έχουμε και άρση του απαγορευτικού. Τρίτη, συνεχίζονται οι ασθενείς βροχές από το ύψος της Θεσσαλίας και κάτω. Την Τετάρτη, από το μεσημέρι περίπου και μετά, θα σταματήσουν τελείως. Θα εξασθενήσουν και οι βόρειοι άνεμοι που αύριο το πρωί ακόμα λέω ότι στο Νότιο Αιγαίο μπορεί να έχουμε απαγορευτικό για λίγες ώρες. Ένα κρίσιμο. Πες το μου. Σάββατο στο ντέρμπι τι καιρό θα έχει? Νομίζω ότι δεν θα βρέχει, θα ανέβει η θερμοκρασία και βέβαια δεν θα φυσάει. Ωραία, εντάξει. Έτσι νομίζω. Συνέχισε, άνετα. Προχωρούμε κανονικά. Μέχρι και την Τετάρτη, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρια άνεμοι και περίπου ίδιο καιρό Πέμπτη και Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα ανέβει η θερμοκρασία και θα είναι καλύτερα. Πιο ήπιο ο καιρό. Ωραία. Αλλά όχι πολύ, μην φανταστείτε. Όχι, δεν είπαμε καιρό. Δεν είπαμε και για μπάνιο. 40 βαθμού. Τέρμα πια τα καλοκαίρια. Για καλαμάρια μπορούμε, έτσι θα έχει καλό αέρα. Έτσι λέω. Πλακάτε, μπράβο, άντε να δείτε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλαμάρια. Πού είναι λοιπόν, καλαμάρια, δεν βλέπουμε. Εδώ είναι ο κύριο Ζήρα, μαζί με τον κύριο Σιμακόπουλο. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριο Ζήρα. Τι γίνεται με την εκδόση? Θα έρθουν τα λεφτά, Βασίλη. Δηλαδή, να ξέρουμε τι γίνεται. Αν συζητάμε καλά. Αλλάξαμε πρωθυπουργό, πότε θα έρθουν τα λεφτά. Τι θα γίνει. Τι είπαμε, πράξει. Πράξει, ναι, πράξει. Αυτό είναι το κακό. Ότι τρόικα θέλει πράξει. Γιατί από λόγια είμαστε καλοί εμεί οι Έλληνε. Ειδικά η πολιτική είναι σούπερ στα λόγια. Εντάξει, και αυτό λίγο στο έργο. Αυτό παιδί μου, αλλά μπορεί να με εξηγήσει κάτι τώρα σοβαρά. Πριν την όξυση τη κρίση, ενώ τη εσωτερική πολιτική κρίση, που προήλθε το δημοψήφισμα, προήλθε από τι αντιδράσει, εν πάση περιπτώσει αυτή τη κρίση που κατέληξε στην ιστορία Παπαδήμου, αν καλά θυμάμαι, και θυμάμαι καλά και στο θυμάσαι κτλ., μετά τη σύνοδο κορυφή τη 26η-27η Οκτωβρίου, λέει παιδιά, εντάξει, προχωράμε, εκταμείευεται η δόση το επόμενο διάστημα. Από το κομμάτι του Δουνουτού, προχωράμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχε τεθεί ένα θέμα τίποτα άλλο. Είπατε ότι είχε ψηφίσει το πολυνομοσχέδιο. Είπατε και ναι, συμφωνήσατε και εσείς. Σύνοδο. Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Αλλά σου θυμίζω. Γιατί άλλαξε τώρα και. Γιατί έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Παίρνει τα λεφτά. Είχε μια κυβέρνηση τότε η οποία ήταν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είχε. Ναι. Όλα αυτά δεν υφίστανται πλέον. Έχει μια κυβέρνηση εργασίας. Έχει μπροστά σου εκλογές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κάποια στιγμή το Φεβρουάριο, 19 λένε άλλοι, άντε λίγο παραπέρα, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μπροστά εκλογές. Mm. Όλα αυτά οδηγούν σε... έχουν ως αποτέλεσμα μια πολιτική αβεβαιότητα η οποία θα πρέπει να κλείσει. Λες. Λοιπόν, άρα μια καινούργια κυβέρνηση σημαίνει ότι αυτή η νέα κυβέρνηση και οι δυνάμεις που τη στηρίζουν, γι' αυτό έθεσαν και θέμα των επιστολών, οι δυνάμεις που θα πρέπει να υιοθετήσουν αυτές τις πολιτικές που σήμερα εφαρμόζονται. Έχουν 4 μήνες μπροστά, θα πρέπει να τις εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές, έτσι. Nice. Ένα μνημόνιο υπάρχει. Ασχέτως αν δεν το έχουμε δει ακόμη, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη, διότι δεν προχώρησαν οι ανάλογες κοινοβουλευτικές διαδικασίες και ανάλογες πολιτικές εξελίξεις εδώ πέρα. Mm. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να δεσμευτούν η μεν κυβέρνηση ότι θα το κάνει και αυτό θα γίνει τώρα με τις προγραμματικές δηλώσεις. Mm-hmm. Οι δε πολιτικές δυνάμεις που τις στηρίζουν να το ψηφίσουν. Και επίσης, να ψηφίσουν αυτή την κυβέρνηση και επίσης οι πολιτικές δυνάμεις που θα αναλάβουν την εξουσία στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να δεσμευτούν ότι όλα αυτά μετά που λέγαμε ότι όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα, που έχουν αναλυφθεί, οι υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί μέχρι τώρα θα υλοποιηθούν και όσα θα πούμε στη συνέχεια, όσα θα συμφωνήσουμε στη συνέχεια, επίσης. Λοιπόν, πάμε και στο Θάνο το Δημάδη, τον βλέπουμε ήδη από την Ουάσιγκτον να τον καλημερίσουμε. Έλα, Θάνο. Καλημέρα. Θάνο, καλημέρα. Να δούμε και τι ετοιμάζουν από εκεί. Έτσι, το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, που είχε η κυρία Λαγκάρ μια επικοινωνία τηλεφωνική μέσα Σαββατοκύριακο με τον Πρωθυπουργό. Για να δούμε το χρονοδιάγραμμα. Καλημέρα σε όλους. Επειδή όμως τα γραπτά είναι αυτά τα οποία μένουν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εμένει στην προϋπόθεση που έχει εξ αρχής θέσει και το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μέρους της. Δηλαδή, οι δανειστές μας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να υπογραφούν τα συγκεκριμένα κείμενα και από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, όχι μόνο από τον κύριο Παπαδήμο και τον κύριο Προβόπουλο. Mm-hmm. Είναι οι γραπτές εγγυήσεις τις οποίες ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου όχι μόνο απλά να εκταμιεύσει την εκδόση, αλλά και να βάλει μπρος για την κίνηση του νέου προγράμματος στήριξης προς τη χώρα μας. Είχαμε πει ότι αμέσως μετά τον διορισμό του κύριου Παπαδήμου, ο οποίος σύμφωνα με συζητήσεις που έχουμε εδώ με στελέχη του Ταμείου έχει παίξει καταλυτικό ρόλο, όχι μόνο διότι έχει αποσαφινιστεί το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα και τέλος πάντων έχει διασφαλιστεί μια όποια σταθερότητα πολιτική τους επόμενους μήνες, αλλά και γιατί ο κύριος Παπαδήμος έχει ένα αναγνωρισμένο κύρος, είναι ένας ικανός τεχνοκράτης όπως χαρακτηριστικά σχολιάζουν στελέχη του Ταμείου. Και η κυρία Λαγκάρτ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, αυτό το οποίο συζητήσανε και όπως μεταφέρεται εδώ από πληροφορίες, είναι ότι υπάρχει μια σαφής δέσμευση, μια σαφής προτεραιότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και τα οποία και για τα οποία έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Και γι' αυτό το Ταμείο πιστεύει ότι η Ελλάδα καλείται πλέον να δώσει μια πραγματική μάχη με τον χρόνο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει χαθεί πολύ πολύτιμος χρόνος με όλη αυτή την πολιτική ασάφεια. Επίσης, είπαμε ότι η εκταμείευση της έκτης δόσης εδώ και αρκετά 24 ώρα το έχουμε πει, ότι έχει δοθεί το πράσινο φως στο παρασκήνιο να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για να εκταμειευθεί η έκτη δόση, με βάση και τις τελευταίες πολιτικές θετικές εξελίξεις στη χώρα μας. Η Τρόικα και ο κύριος Τόμψεν και οι εμπειρογνώμονες του Ταμείου θα βρίσκονται στην Αθήνα και αυτό το οποίο έχουν να κάνουν είναι κυρίως να επικεντρωθούν αφενός στην επανεκκίνηση, μάλλον στον προσδιορισμό των στοιχείων και του πλαισίου που θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα στήριξης προς τη χώρα μας, αλλά και να ξεκολλήσουν οι διαδικασίες εκείνες που είχαν παγώσει πριν από μερικές μέχρι πρότινος, λόγω αυτής της παρενταμένης πολιτικής ασάφειας στη χώρα. Πάντως, νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα το γεγονός ότι υπάρχει μια κινητικότητα που αντανακλάται θετικά στο γεγονός ότι ξεμπλοκάρεται όλο αυτό το σύστημα το οποίο είχε παγώσει με όλο το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια, όπως και το Ταμείο σχολιάζει στο παρασκήνιο και συζητεί στα στελέχη του, όλα θα κριθούν από την αποτελεσματικότητα όχι τόσο του κύριου Παπαδήμου, όσο συνολικά της κυβέρνησης, για να μπορέσει να οργανωθεί, να μπορέσει να συντονιστεί με σωστό τρόπο, προκειμένου να έτσι θα αναπλώσει. Δημιουργήθηκε μια θετική αίσθηση με την επιλογή του κυρίου Παπαδήμου. Και πέρα το περιβάλλον είναι το ίδιο και χειρότερο. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Βέβαια και ο πολίτης το ξέρει. Άλλοι υπουργοί είναι μέσα. Όχι, βέβαια. Μα και το περιβάλλον παραμένει το ίδιο, παιδιά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλώς πιστεύουν ότι ο κύριος Παπαδήμος θα τρέξει πιο γρήγορα και θα κάνει αυτά που, πρέπει να, που δεν έκανε προηγούμενο. Καλησπέριζουμε στην Ουάσιγκτον. Γεια σας, Στάνο, καλημέρα. Μια χαρά. Λοιπόν... Όλα φυσικά θα κρυφθούν από την πράξη, έτσι. Αυτό σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος τι σημαίνει, Βασίλη, όλη αυτή η διαδικασία. Καταρχήν η Τρόικα πότε έρχεται. Η Τρόικα θα έρθει. Τρόικα πάντα εντάξει, εδώ θα μου πει. Αφού ολοκληρωθούν οι προγραμματικές δηλώσεις, ενδεχομένως και προς το τέλος εβδομάδας. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να το επισπεύσουν. Αυτό που δεν έχει καθοριστεί είναι αν θα είναι αυτή, σε αυτή τη φάση αυτή η επίσκεψη θα έχει να κάνει με το να καθοριστούν τις έκτης δόσεις ή αν θα παραμείνουν να συνεχίσουν και για το νέο πακέτο. Ναι. Το πιθανότερο είναι ότι θα έρθουν εδώ οι επικεφαλείς να κλείσουν τις έκτης δόσεις. Να φύγουν και να δουλέψουν μετά. Να δουλέψουν εδώ οι μηχανισμοί. Ναι, να δουλέψουν εδώ και να ξαναγυρίσουν κάποια στιγμή. Όταν προς είναι όλα. Ναι, προς τις αρχές Δεκεμβρίου για να κλείσουν ή αργότερα για να κλείσουν τα του νέου πακέτου. Να μπούμε σε μια διαδικασία να συζητάμε το νέο πακέτο. Αυτό σημαίνει ότι και για την εκδόση προφανώς, αλλά και για τα μετά του επόμενου πακέτου, πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία των υπογραφών. Ναι. Ναι. Από όλους. Από όλους. Ναι, αλλά διαβάσαμε ότι θα είναι διαφορετικό, λέει, στον καθένα. Δηλαδή, ναι. Θα λάβουν υπόψη, ας πούμε, και τις ενστάσεις Σαμαρά. Εντάξει. Θα φτιάξουν ένα κείμενο, την επιστολή που είχε υπογράψει ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός. Ναι. Έτσι. Του άφηνε, παιδί μου, δεν ήταν. Μια ευελιξία. Μια φορά παρόλα αυτά. Αυτό που θέλουν. Αυτό που διεκδικούν σε ό,τι αφορά την έκτη δόση από την Τρόικα είναι να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την δέσμευση των πολιτικών δυνάμεων σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε αυτή τη φάση για να περάσει η έκτη δόση. Έτσι, και να μην υπάρχει καμία. Ναι, το ότι θα μπορούσες να κάνεις επιμέρους αλλαγές ή μικρές παρεμβάσεις, τουλάχιστον έτσι αναφερόταν και στην επιστολή που είχε κάνει ο νυν Πρωθυπουργός, τότε ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι θα μπορείς να κάνεις μικρές αλλαγές, να συζητήσεις δηλαδή μικρές αλλαγές, να διαπραγματευτείς παρεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν θα θέτουν έναν αμφιβόλο. Mm-hmm. Την επίτευξη των στόχων
και τη συνολική φιλοσοφία του προγράμματος, μπορείς να κάνεις. Ναι. Θα το αφήνουν. Επίσης, η επιστολή θα είναι αυτή που θα χρειαστεί να υπογράψουν οι πολιτικοί αρχηγοί, θα είναι μια πολύ μικρή έκταση επιστολή, δηλαδή ένα μικρό κείμενο. Mm-hmm. Δεν θα αναφέρεται αναλυτικά σε συγκεκριμένα μέτρα. Μέτρα και τέτοια. Ναι, αλλά αυτή θα τους δεσμεύει και για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι μόνο για τώρα, Βασίλη, έτσι δεν είναι. Εννοείς για τα επόμενα χρόνια, για το επόμενο μνημόνιο. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον η σκέψη είναι να υπάρχει δεύτερη επιστολή. Μάλιστα. Δεσμευτική επιστολή για το νέο μνημόνιο. Mm-hmm. Τώρα θα κλείσουν τα του υφιστάμενου. Ναι. Διότι το νέο μνημόνιο δεν έχει καταρτιστεί ακόμη. Mm-hmm. Οπότε επί ποιου θα δεσμεύονται. Ναι, σωστά, θα το πρέπει, λέω. Θα πρέπει να κλείσει η διαπραγμάτευση. Το λέω κυρίως για τον κύριο Σαμαρά που έχει κάποιες αντιρρήσεις. Πρόσεξε. Εντάξει, θα πρέπει τι να κάνουμε. θα πρέπει να το δει. Θα πρέπει ζωή. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες. Δεν είναι εύκολη. Για κανένα δεν είναι εύκολη αυτή η ιστορία. Ναι. Πολύ περισσότερο για αυτούς που πληρώνουν, κύριε Σπαγόπουλο. Ακριβώς τώρα δεν είναι. Καλά αυτοί που υπογράφουν. Οι άλλοι που πληρώνουν και δεν έχουν υπογράψει και τίποτα. Και δεν ξέρω τι δυνατότητες θεωρείτε ότι μπορεί να ανοίγονται ή αν ανοίγονται κάποιες δυνατότητες διαμόρφωσης ενός διαφορετικού πλαισίου σε αυτή την καινούργια. Ξέρετε, πολλοί κόσμοι θεωρείται ότι ανοίγει μια καινούργια φάση. Συνέχεια είναι στην πραγματικότητα, αλλά σε αυτή την καινούργια, εν πάση περιπτώσει, φάση υπάρχει δυνατότητα. Κοιτάξτε. Μια αγορά που είναι αυτή που είναι, ξέρουμε, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει, ξέρετε, κάτι το μεγάλο πρόβλημα, και να πω κάτι, να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό που λέμε για την έκτη δόση. Η έκτη δόση συνδέεται άμεσα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο κατά πόσον είναι εξυπηρετήσιμο, βιώσιμο, όπως λένε, το χρέος. Η αστάθεια που υπήρχε και η αναστολή εκταμείευσης έξι δόσεις προήρθε από αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που αμφισβητήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και εκφράστηκε να μπει σε δημοψήφισμα η όλη αυτή η ιστορία, τη συμφωνία της 26ης, αντιλαμβάνεστε ότι μπήκε ένα ερωτηματικό κατά πόσον, ανάλογα και με το αποτέλεσμα, θα είναι. Από την άποψη αυτή νιώθει, ας πούμε, η αγορά, υποτίθεται. Θα σας πω. Ξέρετε, αυτή η πολιτική αστάθεια. Αυτή η πολιτική αστάθεια που δημιουργήθηκε, είχαμε οικονομική, κοινωνική και τώρα έχουμε πολιτική αστάθεια. Αυτή η πολιτική αστάθεια και με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, ένα παράδειγμα να σας πω τι σημαίνει πολιτική αστάθεια. 8 δις Σεπτέμβριο και Οκτώβριο φύγανε από τις τράπεζες. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε, το πιστεύαμε και το πιστεύουμε, ότι εάν η ψυχολογία της αγοράς, και τι σημαίνει ψυχολογία, δεν σημαίνει να βγαίνω έξω και να τραγουδάω στους δρόμους, mm-hmm. σημαίνει ότι να ήμασταν όλοι πεισμένοι, να μας είχε πει στο πολιτικό σύστημα, και εδώ είναι ένα ερωτηματικό, ξαναμπαίνω πάλι κάπου αλλού, για τον κύριο Παπαδήμα, γιατί χρειάζεται και πολιτική διαχείριση. Δεν χρειάζεται μόνο τεχνοκρατική διαχείριση της όλης κατάστασης. Χρειάζεται και πολιτική διαχείριση. Δηλαδή, να πείσεις τον πολίτη ότι θα κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα, θα υποστείς κάποιες θυσίες, θα έχουμε και κάποιες ηφηγένειες, άντε και αυτό να το ανεχθούμε, αλλά σε δύο, σε τρία, σε τέσσερα χρόνια. Αν ακολουθήσουμε μια πορεία, δεν θα χάσουμε τα λεφτά μας, δεν θα χάσουμε τις δουλειές μας, δεν θα χάσουμε το μέλλον μας. Εάν αυτό είχε εμπεδωθεί. Ή εν πάση περιπτώσει σε ένα μεγάλο ποσοστό, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα είχαμε τη μισή ύφεση, τους μισούς δείκτες από ό,τι έχουμε τώρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, εάν το 5,5 ήταν 3,5. Αβεβαιότητα είναι εκεί. Ξέρετε κάτι, αν το 5,5 ήταν 3,5, αυτό σημαίνει περίπου 4 δις. Ναι. 4 δις. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Που γλιτώνουμε από τους τόκους. Και θα σας πω κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Και με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Το μήνα Αύγουστο είχαμε ανάκαμψη των δικτών. Παρουσιάστηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν μείον 13, μείον 15, μείον 20, μέχρι και συν ένα αύξηση τζίρου τον Αύγουστο. Mm-hmm. Γιατί, παρόλο που είχαμε και αυτή την μπούρδα με τα ταξί που σκέπασε τη συμφωνία. Λόγω ψυχολογίας. Δηλαδή, σε σχέση με τον Αύγουστο του 9. Έτσι, μόλις περάσαμε στο Σεπτέμβριο και άρχισε πάλι, έρχεται η Τρόικα, τι θα κάνουμε με την εκτιδόση, θα μείνουμε στο ευρώ, θα μείνουμε στη δραχμή, όλη αυτή η μπουρδολογία. Αντιλαμβάνεστε, μπουρδολογία εντός εισαγωγικών δεν είναι μπουρδολογία. Ναι, γιατί μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Της ασάφειας ξαναβούτηξε η αγορά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η πολιτική διαχείριση, το πώς δηλαδή μεταφέρεις τον κόσμο, πώς καταφέρνεις να τον πείθεις. Όλο το πολιτικό σύστημα ευθύνεται για αυτό, πρέπει να σας πω. Δεν ευθύνεται μόνο μία κυβέρνηση. Διότι όταν το ένα κόμμα λέει έτσι, το άλλο λέει παρά έτσι, το άλλο λέει παρά έτσι. Εμείς έχουμε εδώ τώρα 7-8 κόμματα, όπως δείξατε προηγουμένως. Το καθένα έχει και μία διαφορετική αντίληψη
για όλα αυτά τα πράγματα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Τρελαίνεται η αγορά, τρελαίνεται ο καταναλωτής. Και η έλλειψη ρευστότητας, πρέπει να ξέρετε, δεν οφείλεται μόνο. Γιατί όταν λέμε έλλειψη ρευστότητας, που είναι το στοιχείο το οποίο καταδυναστεύει την αγορά, δεν οφείλεται μόνο στις τράπεζες. Δηλαδή, δεν δίνει λεφτά η τράπεζα. Έλλειψη ρευστότητας σημαίνει ότι ο οικονόμου ή ο λιρτζής δεν ξοδεύει 3 ευρώ να πάει να πιει έναν καφέ και κάθεται σπίτι του. Βέβαια. Δεν εισάγει ρευστότητα στην αγορά. Η αγορά έχει αντιλαμβάνεστε ακριβώς. Ο κύριος Μαρκόπουλος και στο επίπεδο των τιμών. Γιατί δεν το διακρίνουμε αυτό. Πρέπει να ψάξει με φακό, με γενθητικό να το δει. Πρέπει να σας πω ότι οι τιμές. Πέρα τις προσφορές ενώ που κάνουν κάποια μαγαζιά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ μιλάω για το βασικό κομμάτι. Στις υπηρεσίες, στο ένδυμα, στα ρούχα, αλλά και στα τρόφιμα έχουν πέσει. Διατηρούνται υψηλές και υπάρχει και κάποια δικαιολογία σε αυτό. Γιατί ακούω που το λένε συνέχεια και δεν το εξηγούν. Πολλές τιμές, πολλά προϊόντα εξαρτώνται η παραγωγή τους από πρώτες ύλες οι οποίες εισάγονται. Ναι. Η αύξηση των πρώτων υλών είναι τερατώδης, θα μου επιτρέψετε να πω, τα τελευταία 2 χρόνια. Εδώ είχαμε και τεράστια αύξηση του ΦΠΑ, το οποίο από τις περισσότερες επιχειρήσεις ενσωματώθηκε. Άρα η μείωση των τιμών αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνει. Ας είμαστε ευχαριστημένοι να ενσωματώνονται οι φόροι, να μην μεταφέρονται από τις επιχειρήσεις στις τιμές, να ενσωματώνεται το ΦΠΑ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και πρέπει να ξέρετε και το εξής, ότι η διαμόρφωση των τιμών σε ορισμένα βασικά είδη που επηρεάζουν την εξέλιξη και των άδων, διαμορφώνουν δηλαδή το κλίμα στην αγορά, είναι γνωστό ότι ελέγχονται από 2-3 μεγάλες εταιρείες. Καρτέλ. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι αν διαβάσετε και στις εφημερίδες τις κυριακάτικες, ότι το ΣΔΟΕ κάνει ελέγχους και σε αυτή την υπόθεση των τριγωνικών συναλλαγών. Έτσι, υπάρχουν πολλά προϊόντα. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και ένα με όνομα, γιατί αυτό έχει αξία να το λέμε έτσι, αλλά δεν θέλω να το κάνω. Υπάρχουν πολλά προϊόντα εισαγόμενα που πουλούνται 30% και 40% παραπάνω. Αυτό από ό,τι στο εξωτερικό, λέτε. Από ό,τι στο εξωτερικό. Αυτό το έχουμε καταγράψει 500 φορές στα ρεπορτάζ. Έτσι. Οι άλλες τιμές στα μικρομάγαζα, στα ρούχα, στα έπιπλα, στα παπούτσια, στις υπηρεσίες έχουν πέσει. Θα μου πείτε. Θα μπορούσαν να πέσουν παραπάνω, θα πέσουν για ακόμα περαιτέρω. Πάντως να ξέρετε ότι. Στα ρούχα και σε αυτά πέφτουν όντως, αλλά στα υπόλοιπα δεν πέφτουν. Αν πάρετε ανάγκη. Μιλάτε στα είδη πρώτη. Και στα οπωροκεπτικά έχουν πέσει. Εσύ ακόμα να σα ρωτήσω κάτι. Τι θα κάνετε. Τα καταστήματα. Οι έμποροι και οι επαγγελματοβιοτέχνε κτλ. Τι θα κάνετε με την ιστορία του τέλου, του ειδικού τέλου ακινήτων. Μιλάτε για τη ΔΕΗ. Για τη ΔΕΗ. Θα σας πω εδώ γιατί. Για τη ΔΕΗ, διότι εδώ μπορεί να βρεθεί ξαφνικά κάποιος επαγγελματίας. Στον τύπο, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Ενώ ο νόμος και εγκύκλειος λέει ότι δεν επιβάλλεται το τέλος αυτό στις βιοτεχνίες και στις παραγωγικές μονάδες, πρέπει να ξέρετε ότι σε όλες έχει έρθει. Τις περισσότερες. Σε όλες έχει έρθει. Έτσι, σε όλες. Και τι θα κάνετε, τις περισσότερες έχει έρθει. Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα, σύμφωνα με ό,τι λένε, είναι πας πληρώνεις και ακολουθείς μία. Επώδυνη γραφειοκρατική διαδρομή, να πας στην εφορία, να πεις όχι, ας πούμε εγώ είμαι βιοτεχνία, όχι εγώ παράγω, όχι, γιατί μπορεί να είσαι βιοτεχνία και να μην έχεις βιοτεχνικό ή βιομηχανικό ρεύμα. Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Οπότε πρέπει να πληρώσεις. Οπότε, αλλά και σε βιοτεχνίες που είχαν, που δεν γράφει γενική χρήση, αλλά είχαν ρεύμα βιοτεχνικό και σε αυτούς ήρθε. Και σε αυτούς ήρθε. Ναι, και σε αυτούς ήρθε. Είναι πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το τέλος, πραγματικά θα παγώσει την αγορά το επόμενο δίμηνο, που είναι και το πιο παραγωγικό δίμηνο για την αγορά, για τις επιχειρήσεις, για τις βιοτεχνίες. Ναι, γιατί έρχονται γιορτές τώρα. Είναι για τα έσοδα του κράτους, για τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα μπούμε δηλαδή πάνω σε ένα φαύλο κύκολο, γιατί το τέλος αυτό είναι βαρύ. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο δημόσιο. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Περιμένουμε εξελίξεις. Η Ναντίνη Χαρδαλιά θα μας ενημερώσει για το τι περιμένουμε να δούμε. Ναντίνη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινούν όλα τα μέτρα για το δημόσιο. Ξεκινά και η δουλειά η πολύ για μας. Άλλωστε, οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπαδήμος, θα πει στις προγραμματικές δηλώσεις, θα αναφερθεί εκτενώς στον περιορισμό του κράτους και του δημοσίου. Έτσι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίες και οι δύο εγκύκλοι που εξέδωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κύριος Ρέπας, για τον περιορισμό των διοικητικών δομών. Η μία εξ αυτών
αναφέρεται στην κατάργηση των, των οργανικών μονάδων. Είναι αυτό που λέγαμε ουσιαστικά για την κατάργηση τουλάχιστον 30% των γενικών διευθύνσεων, τμήματων στο δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία εποπτεύουν. Έως λοιπόν τις 18 Νοεμβρίου θα πρέπει όλα τα Υπουργεία να αποστείλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για την κατάργηση τουλάχιστον του 30% των οργανικών τους μονάδων. Μάλιστα, στην εγκύκλιο του κυρίου Ρέπα υπάρχουν και οδηγίες για το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτός ο περιορισμός των διοικητικών δομών. Λέει, για παράδειγμα, ότι η κατάργηση των οργανικών, πρέπει να γίνει κατάργηση οργανικών μονάδων χωρίς αντικείμενο ή με πολύ περιορισμένο αντικείμενο. Και δίνει μάλιστα ως παράδειγμα τα τμήματα δακτυλογράφησης, όπου λέει ότι τώρα χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επομένως δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Επίσης, επισημαίνεται ότι όλες οι υποστηρικτικές μονάδες, δηλαδή υπηρεσίες διοικητικού προσωπικού, οικονομικού αποδοτικότητας και απλούστευσης διαδικασιών, θα πρέπει να ενοποιηθούν και να υπαχθούν στην κεντρική υπηρεσία των Υπουργείων. Επιπλέον, τονίζει ότι πρέπει να περιοριστούν οι περιφερειακές μονάδες κάθε Υπουργείου, είτε με την κατάργηση συγχώνευσή τους, είτε με τη μεταφορά τους στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Και επίσης, τονίζει ότι πρέπει να καταργηθούν οι ενδιάμεσες μονάδες, δηλαδή οι υποδιευθύνσεις και τα γραφεία, επισημαίνοντας μάλιστα, για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί μια γενική διεύθυνση, για παράδειγμα, να έχει 2 ή 3 διευθύνσεις μόνο και αυτές οι διευθύνσεις να έχουν επίσης από 2 έως 3 τμήματα με 1 ή 2 υπαλλήλους. Θα πρέπει να έχουμε γενικές διευθύνσεις με 4 έως 7 μονάδες. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί τώρα, στην κατάργηση των οργανικών μονάδων, έρχεται να προσθεθεί και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το επακόλουθο ουσιαστικά. Έως λοιπόν τις 28 Νοεμβρίου θα πρέπει οι Επιτροπές Αναδιοργάνωσης Δημόσιων Υπηρεσιών, είναι επιτροπές που προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο και πρέπει να έχουν συγκροτηθεί, υποτίθεται, ήδη σε κάθε Υπουργείο. Αυτές λοιπόν θα πρέπει να υποβάλουν την εισήγησή τους. Μετά τις 28 Νοέμβρη. Ναι, μετά 29-30 Νοέμβρη. Ναι, δεν μπορεί να γίνει. Θα το λέω γιατί είναι 15 μέρες και υποτίθεται ότι, ότι όλο αυτό γίνεται κάτω από τη ματιά της αντίληψης που λέει πρέπει να οργανώσουμε το δημόσιο με ανακατανομή του προσωπικού με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών που θέλουμε να είναι στημένες, να είναι φτιαγμένες, να έχει το ανάλογο προσωπικό εκεί που περισσεύει να το πάρουμε, να το πάμε εκεί που λείπει κτλ. Πότε θα το κάνουν ακριβώς? Ναι, πρέπει να το κάνουν πάντως, γιατί και η Τρόικα, ξέρετε, είναι από πάνω μας, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να το αποφύγουν. Λοιπόν, έως τις 28 Νοεμβρίου αυτές οι επιτροπές θα πρέπει να υποβάλουν τις συζητήσεις τους για την ανακατανομή των θέσεων στο σύνολο των υπηρεσιών, δηλαδή που υπάρχουν ελλείψεις και που υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, έως ώστε στις 31/12/2011 να εκδοθούν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για την ανακατανομή του προσωπικού, δηλαδή για τις μετατάξεις ουσιαστικά των πλεοναζόντων σε άλλο Υπουργείο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Επίσης, στις 31/12/2011 θα πρέπει να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των κυρίων Ρέπα και Βενιζέλου για τους φορείς και το προσωπικό που θα αξιολογηθούν, ώστε στο τέλος του 2013 να έχει ολοκληρωθεί πια η αναδιάρθρωση του δημοσίου και τα νέα οργανογράμματα. Και φυσικά έχουμε και την εφεδρεία που είναι βρίσκεται πρώτον πυλών από 27 του μήνα, τώρα του Νοεμβρίου, 20.000 μόνιμοι και αορίστου χρόνου που έχουν 33 έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και είναι 53 ετών σήμερα, μπαίνουν σε εφεδρεία και προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. Επίσης, μέσα στο Νοέμβριο, το αργότερο αρχές Δεκέμβρη, θα πρέπει να έχουν βγει στη σύνταξη 3.000 με 4.000 υπάλληλοι, οι οποίοι παραμένουν στη θέση τους παρότι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Έως τις 30 Νοεμβρίου πρέπει να αποφασιστεί επίσης η μεταφορά από τους 36 υποσυγχώνευση κατάργηση φορείς, προκειμένου να μην μπουν όλοι 7.000 δηλαδή σε εφεδρεία από 1η-1η του 12 και έως 31 Δεκεμβρίου του 11 σε εφεδρεία πρέπει να έχουν βάλει οι φορείς υποδοχής, ισάριθμο αριθμό υπαλλήλους ΔΕ και ΕΕ με όσους απορροφήσουν από τους φορείς με τους οποίους θα συγχωνευθούν. Αυτό θα είναι σαν μποναμάς για τα Χριστούγεννα. Πριν 31-12, έρχεται σαν δώρο, καταλάβεις. Ναι, Ναντίνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Ναντίνη, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε. Ρωτάει ένα ρε παιδιά, λέει, το δούνο του που μας δίνει, από πού τα παίρνει? Από τις χώρες που μετέχουν. Από τις συνδρομές στον χώρο. Μας πόσο είναι, 1 δισεκατομμύριο, είναι η δικιά μας συνδρομή? Νομίζω 1 δισεκατομμύριο. Όχι, νομίζω ότι είναι λίγο. Τι εννοείς, 1 δισεκατομμύριο. Όχι, δεν νομίζω το ότι. Κομμάτι τη συμμετοχή μα. Όχι. Όχι. Λιγότερο είναι. Χρόνο... Λιγότερο είναι. Λιγότερο είναι. Λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, από τι συνδρομέ των μελών. Ναι, είναι συνδρομητικό το κανάλι. Συνδρομητικό είναι το κανάλι, ακριβώ. Ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
στιχάκια μου για πρόσχημα. Ένα, δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Τα χαταρά σε που σ' αγαπάω. Τα καταλάζεσαι που σ' αγαπάω. Παίζεις με την ευαισθησία. Μαυρίλα βλέπω έξω, κύριε Λυριτζή. Αφού είναι χειμώνας. Χειμώνας, ναι. Για τα σχολεία που λέτε εδώ, λέει ένας φίλος. Πολλά σχολεία. Για τα σχολεία, το 40ο ημιτού το δημοτικό, το 10ο γυμνάσιο ημιτού είναι χωρίς θέρμανση. Να, άμα ήταν τα μόνα, θα βάζαμε όλοι και θα τα είχαμε σώσει. Δεν είναι τα μόνα. Είναι πάρα πολλά σχολεία που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Γίνεται στο Δήμο θέρμανσης. Και πες τα λεφτά στη Σχολική Επιτροπή. Ποια λεφτά σου πει ο Δήμος? Δεν ξέρω αυτά που έχει. Από τον προηγούμενο. Από τον προηγούμενο, από πριν. Άρθα από τον προηγούμενο. Λοιπόν, υπάρχει, θέλω να πω και σε ένα φίλο το 934, υπάρχει και το Dancing on Ice. Ωραίο. Άμα θέλει να ξεφύγει από την κατάθλιψη. Και την πραγματικότητα. Το Dancing with the Stars. Και το With the Stars και το γενικό Dancing. Βλέπει ψινάκιδες, βλέπει το έναν τον άλλο, ξεχνιέσαι. Ναι. Από τα πραγματικά προβλήματα. Άμα θες, άλλος... Αυτό είναι ο αποπροσανατολισμό του λαού. Και... Αυτός... Η καταλληλότερη για αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε εμείς. Ναι, μάλλον. Για το ναι, λέει ρε παιδί μου, άντε λέει να φύγετε εσείς να έρθει τη Σαπανίδου. Εμείς αυτό περιμένουμε. Ναι, και εμείς θέλουμε να περιμένουμε. Να φύγετε εσείς, μα έχετε ρίξει την κατάθλιψη να έρθει τη Σαπανίδου. Ενώ η Σαπανίδου έχει κάτι νέα, αισιόδοξα, θα μα γεμίσει λεφτά. Κάθε εκπομπή, παιδιά, έχει τα δικά τη νέα. Με το που θα έρθει τη Σαπανίδου θα γεμίσουμε λεφτά. Έρχεται μια εκπομπή, στα παίρνει. Ναι. Έρχεται η δεύτερη εκπομπή, στα δίνει. Εμείς συνήθως μαζεύουμε, ναι. Μαζεύουμε φόρο. Έρχεται η τρίτη εκπομπή, ξέρω, τα ξαναπαίρνει. Τα ξαναπαίρνει πίσω. Έτσι. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν. Μόνο από τις εκπομπές θα βρεις άκρη. Γι' αυτό πολλοί πιστεύουν ότι οι εκπομπές παίρνουν τα μέτρα. Έτσι ο έξυπνος πολιτικός αυτό έχει κάνει. Αυτό κάνει. Σου λέει, παιδιά, αυτή φταίνει. Ο δημοσιογράφος. Εγώ, παιδιά, ούτε μέτρα έχω πάρει. Τίποτα. Ούτε νόμους έχω ψηφίσει. Συντάξεις έχω κόψει, ούτε μισθούς, ούτε ουρές έχω δημιουργήσει, ούτε τη λειτουργία του κράτους έχω φτιάξει τίποτα. Όλοι άλλοι. Για παράδειγμα, τώρα που έρχεται Χριστούγεννα, θα πάρεις ένα δώρο να με τα συγχωρήσεις. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε στα καύσιμα μια και το πάμε. Δεν ξέρω τώρα τι θα πάρει, τι? Αν πάρει πετρέλαιο σφύρα μου. Διότι πετρέλαιο. Δεν πάει να παραγγείλει ο κόσμος. Μα πώς θα παραγγείλει, εκεί που έχεις δει που έχει φτάσει το πετρέλαιο. Το 92 λεπτά είναι το χαμηλότερο. Για πάμε λοιπόν στον κύριο Ασμάτογλου. Δημήτρη Στεφόπουλος με τον κύριο Ασμάτογλου, ιδιοκτήτη πρατήριου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημερίζουμε. Καλά, Δημήτρη. Πολύ καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας και από εμάς. Ο χειμώνας λοιπόν βρίσκεται εδώ. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά από χτες πάρα πολλούς βαθμούς. Πολύ τυχεροί εκείνοι που είχε μείνει λίγο πετρέλαιο στην δεξαμενή τους, γιατί αυτοί είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν παραγγείλει ακόμα πετρέλαιο για την νέα χρονιά. Και αυτό θα το δούμε. Έχει πέσει περίπου έστω και 50% η ζήτηση τόσο σε πετρέλαιο. Πολύ. Έχω κοντά μου τον κύριο Γιώργο Ασμάτολου. Βεβαίως είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Ασμάτολου, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Οι παραγγελίες. Έχουμε παραγγελίες. Ζητάει ο κόσμος πετρέλαιο. Κοιτάξτε, ένα 30% περίπου από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές τη φετινή χρονιά δεν έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και δεν θα το ανάψουν. Mm-hmm. Γνωρίζω περιπτώσεις σε πολυκατοικίες τις οποίες δεν έχουν συνεννοηθεί για να μπορέσουν να ανάψουν. Και πώς θα γίνει, κύριε Ασμάτογλου, θα μπουντιάσουν? Τι θα κάνουν? Κοιτάξτε, γιατί κάποιοι έχουν σε air condition, έχουν στραφεί, έχουν στραφεί σε ξύλα, έχουν στραφεί κάπου αλλού. Σε κουβέρτα. Σημασία έχει ένα 30%. Γιατί δεν λέτε, έχουν στραφεί σε κουβέρτα, σε μπουφανάκι. Και σε, και σε κουβέρτα. Έτσι όπως το λέτε. Ναι. Σημασία έχει ότι αυτό το 30%. Δεν ανταποκρίνεται, δεν έχει ενδιαφέρον για την αγορά. Πίστοση δίνεται, ζητάνε πίστοση. Θα σας το πω και αυτό. Το υπόλοιπο λοιπόν 70 είναι. Μειωμένο κατά τουλάχιστον 40%. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 1000 του, λίτρα να παραγγείλει, mm-hmm. παραγγέλνει 500 ή 500 λίτρα και βλέπει. Οικονομία πια. Αυτό λοιπόν όλο έρχεται και μας παρουσιάζει ένα 50% και πλέον μειωμένη κίνηση στα πρατήρια mm-hmm. από πέρσι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί πάρα πολλά πρατήρια περίμεναν το πετρέλαιο θέρμανσης για να έρθουν να καλύψουν κάποιες ανάγκες που είχαν από το καλοκαίρι με τη μειωμένη κίνηση από τον υπόλοιπο χρόνο. Κύριε Ασμάτογλου, είναι σχεδόν απαγορευτικό το πετρέλαιο. Πόσο πουλάτε σήμερα το πρωί πετρέλαιο? Κοιτάξτε, το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, η τιμή του για τα 1000 λίτρα, θα σας πω τώρα, τη χοντρική τη τιμή, για να έχουν ένα μέτρο. Φέρνει από εκεί, μας έρθει απότομα. Σύγκρισης είναι 95 λεπτά. Να το. Είναι 95. Έχει αυξητικές τάσεις τις τελευταίες μέρες. 95 για μέσα στην πόλη εννοείται, έτσι. Για μέσα στην πόλη, για εδώ. Για την Αθήνα τώρα. Για την Αθήνα, μιλάμε για την Αθήνα, ναι. Για αυτό που μου είπατε όμως για τις πιστώσεις και τα λοιπά, σας λέω ότι έχουν φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Μάλλον είναι μέσων συναλλαγής οι κάρτες. Αυτό είναι mm-hmm. ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα με διότι με στις κάρτες
Έτσι. Και στις οποίες κάρτες ζητάνε οι καταναλωτές και δόσεις. Βέβαια, κάποιες τράπεζες κάνουν και αυτές τις δόσεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Και πράγματι το βλέπουμε. Το βλέπουμε και στα καύσιμα. Μειωμένα και τα καύσιμα. Με μπετονάκια έρχονται μειωμένες για σόπες, με μπετόνια. Και με μπετονάκια, πάρα πολλά τα μπετονάκια έχουν ήδη. Έχουν αυξηθεί. Μην το συζητάτε. Να ρωτήσω. Εμένα τουλάχιστον μου θυμίζει την παλιά πριν την από παλιά εποχή. Ναι, ναι. Που με τη σόμπα με τρελαίο στο σπίτι. Σωστό, να ρωτήσω, κύριε Σματογλου, αν η τιμή στην Αθήνα, στην Αττική είναι γύρω στα 95, στη Βόρεια Ελλάδα έχετε εικόνα από συναδέλφους, συνεργάτες. Κοιτάξτε, η Βόρειος Ελλάς, η οποία έχει και αυτή τη Θεσσαλονίκη και έχει τα δηληστήριά της στην ευρύτερη περιοχή εκεί, είναι περίπου τα ίδια λεφτά, συν πλην. Αλλά εάν έχουμε τώρα θαλάσσιες ή χερσαίες μεταφορές μακρινές, αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνεται, έτσι. Και επιβαρύνεται και είναι και ένα πρόβλημα για τους πρατηρούχους, διότι σκεφτείτε ότι αυτή η τιμή που σας είπα είναι για τα 1000. Εάν τώρα ο άλλος θέλει 500 λίτρα που ο πρατηρούχος έχει ένα αυτοκίνητο που πρέπει να κινηθεί, που πρέπει να πληρώσει το καύσιμό του, το οποίο είναι το ίδιο και για τον άλλον που θα πάρει 500 λίτρα, που σημαίνει ότι τα έξοδα για τον πρατηρούχο είναι πολλά. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να λέμε γιατί είναι ακριβότερο. Όχι, ρωτάω απλώς για να έχω μια εικόνα. Δεν το λέω για εσάς, απλά σας ενημερώνω ότι σε μικρότερες ποσότητες διαφοροποιείται. Προφανές. Αντιλαμβάνεστε γιατί πρέπει. Κύριε Σματογλου, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Που λες, εικόνα μου. Παρακαλώ. Εντάξει, μία λύση είναι. Σομπίτσα. Όχι, ας περίμενε. Η μία λύση είναι το μπουφανάκι. Η άλλη λύση λέγεται. Κουβάζει. Πρόσεξε, λέει να φορέσει και ένα φουτεράκι. Εντάξει. Να φορέσω και από μέσα κάτι. Να φορέσω και ένα μπουφανάκι. Εντάξει. Και με την κουβέρτα. Με την κουβέρτα γυρίζουμε στο σπίτι, ρε παιδί μου, σαν του Μεξικάνου. Κάτσε ένα. Μην το παρακάνω. Μήπως υπάρχει άλλη λύση, γιατί εγώ σου είπα πριν. Στην καρδίτσα μου έλεγε φίλο που έχει ο άνθρωπο εμπόριο σόμπε κλπ. Δεν του είχε μείνει σόμπα ούτε για δείγμα. Και βάζουν σόμπε, εντάξει, στη μονοκατοικία. Το κατάλαβε. Στα διαμερίσματα. Δωμάτιο, δωμάτιο, σόμπε. Τρυπάνε σου τον τοίχο και βγάζουν τον μπουρί τη σόμπα. Αφού το χρησιμοποιήσαν κανονικά, χωρίς να του ενδιαφέρει τίποτα. Κανονικά έχει ξεπουλήσει ο άνθρωπο. Σόμπε. Έχει γίνει πρώτο θέμα στι τοπικέ εφημερίδε. Λοιπόν, προχώρησε το εξή. Βλέπω πολλά νέα εδώ για την Τζαπανίδου. Προσέξτε, παιδιά. Θα σηκωθώ και εγώ τώρα να δω αν δημιουργείται αυτή η ίδια αίσθηση, η θετική άβρα που έχει Τζαπανίδου. Χωρίς κόκκινο φορεματάκι. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς μήνυ και εγώ. Δεν βλέπω χωρίς μήνυ και εγώ. Πάμε Θεσσαλονίκη, παιδιά, στο Σταύρο Ιωαννίδη. Σε ένα μέρος που πουλά καυσόξυλα. Ακριβώς. Και κάρβουνα από την πλευρά του Σταύρου. Και αυτά δεν είναι φτηνά. Όχι. Έτσι, καλημέρα, παιδιά. Ναι. Καλημέρα. Πράγματι είναι η καλύτερη εναλλακτική από ό,τι φαίνεται αυτές τις μέρες, τουλάχιστον με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά στη Βόρεια Ελλάδα τα 92-95 λεπτά και σε περιπτώσει να φτάνει και το 1 ευρώ. Η εναλλακτική είναι τα καυσόξυλα. Και από ό,τι φαίνεται, η αγορά στα καυσόξυλα κινείται πολύ ανωδικά. Καλά πάει. Είναι έτσι, κύριε Κώστα? Είναι έτσι. Έχω αύξηση φέτος στις πωλήσεις μου γύρω στο 25-30%. Πόσο πολύ? 25-30. Μεγάλο νούμερο. Και αύξηση στην τιμή. Μείωση στην τιμή. Από 130 ευρώ που υπήρχε ο τόνος πέρσι, τώρα φέτος είμαστε στα 125. Στο Πεύκο. Βελανιδιά, Δρύς. Δρύς. Ελιά. Ελιά όχι, δεν είναι φρέσκα αυτή την εποχή και δεν την εμπορεύομαι. Α, εντάξει. Γιατί εδώ είναι, τα ξύλα είναι πανάκριβα, έχουν 180 ευρώ τόνος, άμα πάρεις ελιά, Δρύς. Μια μίξη, ας πούμε. Όχι. Εμείς έχουμε Δρύς και οξιά ανακατεμένα και η τιμή του τόνου είναι στα 125 ευρώ. Εντάξει. Και τώρα εσείς πού τη βλέπετε τη διαφορά, εντάξει. Λέτε ότι έχει αυξηθεί ο τζίρος σας πλέον. Πηγαίνετε και σε περισσότερα διαμερίσματα, σε μονοκατοικίες, έχουν αλλάξει τον τρόπο που ζεσταίνονται. Πώς δικαιολογείτε? Υπάρχει περισσότερο καινούργιο πελατολόγιο. Ναι. Και μάλιστα πολλοί κόσμος το έχει γυρίσει και στη σόμπα. Δηλαδή το γυρίσει δεν στη σόμπα, σόμπα μέσα στο μαγαζί. Ναι. Ναι. Και σε διαμερίσματα ή μόνο σε επαγγελματικούς χώρους? Και σε διαμερίσματα. Δηλαδή κάποιος που είχε υποδοχή για σόμπα ή κάποιος που είχε. Η υποδοχή για σόμπα πετρελαίου την έχει αλλάξει και καίει πλέον καυσόξυλα. Καυσόξυλα. Μάλιστα. Συμφέρει, παιδιά. Προφανώς συμφέρει. Πρέπει να μπορείς να το κάνεις όμως. Δεν γίνονται σε όλα τα διαμερίσματα αυτά τα πράγματα. Να βάλεις μια ξυλόσωμα και να βγάλεις ένα μπουρί στο μπαλκόνι. Δεν γίνονται αυτά παντού. Είναι στην περίεργη η αγορά. Πέφτει ο ένας στο μέσα, ανεβαίνει ο άλλος. Εκεί που υπάρχει υποδοχή. Εκεί που υπάρχει υποδοχή. Εκεί που υπάρχει, ακριβώς. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλές δουλειές να πούμε. Η αγορά έτσι δημιουργεί ευκαιρίες, άλλοι καταστρέφονται και σε άλλους δημιουργούνται ευκαιρίες. Μα είδες, πέφτει μία, ανεβαίνει η άλλη. Αυτό σου λέει, εγώ δεν έχω κρίση. Και αυτό σου λέει και στις κρίσεις υπάρχουν ευκαιρίες. Έχει κρίση αυτό τώρα? Όχι, βέβαια. Όχι. Ανέβηκε ο τζίρος 30%. Ο Σομπάς έχει κρίση? Καθόλου. Όχι. Καμία κρίση ο Σομπάς. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε να σας πούμε την τελευταία καλημέρα.
Αυτά που λέτε για Δευτέρα, καλά είμαστε. Εντάξει, καλά είμαστε. Βγάλαμε καθαρή μέχρι τώρα. Εντάξει, Δευτέρα είναι, πάρετε το υπόψη σας. Έχει μετά και προγραμματικές δηλώσεις. Πρώτων προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Θα έχει ενδιαφέρον που θα περιμένει. Κάθεσαι ακριβώς γι' αυτό το λέω. Κάτσε στον καναπέ το απόγευμα να παρακολουθήσουμε όλη η Βουλή. Να δούμε τι θα πει ο νέος πρωθυπουργός. Μας και αρχίζει και μοιράζει λεφτά. Είσαι τρελός. Είμαι μάλλον. Άντε, καλημέρα σας. Άντε, γεια.